Ψάχνουν τώρα αυτοί οι δύο να βρούνε. Καλησπέρα. Άρης Ξάνθη. Άρης Λάρισα. Και Ξάνθη Άρης. Τι αημίχρονο και τελικό να βάλουν. Ρε, άμα δεν το ξέρεις το μάτς, τι να παίξεις τώρα. Καλά, είστε ηλίθιοι και οι δύο. Ψάχνουν να βρουν σε φιλικό μάτς χωρίς να ξέρουν το παρασκήνιο να πούμε. Γεια σου, γιατρέ. Μεταφέραμε το βράδυ το πρωί. Λοιπόν, σήμερα, τελευταία μέρα πριν τις διακοπές και αναμοχλεύουμε τη βραδινή εκπομπή το μεσημέρι και υποσχόμεθα ότι το χειμώνα το βράδυ θα απουσιάζουμε, δεν θα κάνουμε εκπομπή ως αθλητικές ταξιαρχίες, όμως γιατρός Χατζινάκος και η υπόλοιπη παρέα θα βρούμε στέγη πέρα από το Λαϊκό Δικαστήριο και πέρα από τις πώς το λένε, και πέρα από τη Μαρμίτα θα κάνουμε και κάτι άλλο το οποίο θα κάνει πάντα βράδυ θα είναι. Το βράδυ δεν θα το αφήσουμε ανεκμετάλλευτο. Λοιπόν, κύριοι, καλησπέρα. Χαίρετε. Κατζινάκο, λέγε. Λοιπόν, επειδή έρχεται το καλοκαίρι και εμείς θα απουσιάσουμε και εσύ λόγω των διακοπών. Λόγω του βρωμάτου. Είναι ωραία να δώσουμε κάποια μακροχρόνια στοιχήματα, καθώς έχουν γίνει κάποια λάθη. Λάθη. Δηλαδή. Και αναφέρομαι, δεν θα αναφέρω φυσικά συγκεκριμένη εταιρεία. Διαφήμιση δεν δίνει, χορηγία δεν δίνει, οπότε δεν θα αναφέρουμε. Διαφήμιση δίνει, χορηγία δεν δίνει. Διαφήμιση δεν δίνει, χορηγία δεν δίνει. Οπότε δεν θα αναφέρουμε εταιρεία. Δεν πληρώνει. Σωστά. Δεν μας πληρώνει. Άμα δεν πληρώνει, δεν λέμε. Τέλεια. Το λάθος θα πούμε. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, όταν, όταν δίνει για πεντάδα μια εταιρεία τον Πανιόνιο 250 και δίνει την Ξάνθη 8 απόδοση. Ναι. Ποιον θεωρεί πολύ πιο πιθανόν να μπει πεντάδα? Τον Πανιόνιο. Μπράβο. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά τη απόδοση. 250 με 8 απόδοση. Τεράστια. Τεράστια. Όταν αυτές τις δύο ομάδες τις δίνει head to head. Αντίπαλες. Αυτό τώρα head to head. Ναι. Αντίπαλες, ποιος θα τερματίσει πιο ψηλά. Έλεγε ο άλλος. Αντίπαλες δίνει με ίδια απόδοση 1,87 και 1,87. Ποιος θα τερματίσει ψηλά. Ναι. Βρίσκεις λάθος ή δεν βρίσκεις? Η ίδια εταιρεία το κάνει. Η ίδια εταιρεία. Είναι βλάκες αυτή την εταιρεία. Είναι λάθος. Μάλιστα. Άρα εδώ σου λέει η εταιρεία το 1,87 του Πανιωνίου. Ναι. Είναι τεράστιο value. Ότι θα τερματίσει πιο ψηλά από την Ξάνθη. Λύσαξες με τα βάλιου από τη μέρα που σε γνώρισα. Ρε, όλο άνθρωπο. Με τα βάλια ασχολείται. Ναι. Ναι. Είναι σωστό αυτό που λέω ή δεν είναι βάση αποδόσεων? Ωραία, τι να παίξω εγώ τώρα. Άρα, ναι. Άρα η εταιρεία σου λέει, εφόσον εκτιμάω το. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr.
έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Ο Πανιόνιο 2,50 για πεντάδα και την Ξάνθη 8 για πεντάδα. Ωραία. Πάει να πει ότι ο Πανιόνιος το θεωρώ πολύ καλύτερη ομάδα, τη θεωρώ με πολύ καλύτερες πιθανότητες. Άρα το 1,87 του Πανιόνιου είναι πολύ μεγάλο value. Τώρα ένα μην, αυτό. Το να μην πει πεντάδα ο Πανιόνιος πόσο δίνει. Άσε το να μην πει. Ναι. Γιατί αυτό είναι το αντίπαλο ποντάρισμα. Θα το δούμε και αυτό. Από το 2,50 λοιπόν, λογικά στο 1,50 θα επίσης είναι. Επίσης ένα αντίστοιχο λάθος που θεωρώ δίνει αντίπαλο τον Άρη με τα Γιάννενα. 1,70 τον Άρη, 2 φράγκα τα Γιάννενα. Ναι, καλά, είσαι φαβορίες. Περίμενε. Ναι. 2,50 ο Άρης για πεντάδα, 8 τα Γιάννενα πάλι. Άντε και πάλι. Τα δίνει σχεδόν ισορροπημένα. Ναι. Το 1,70 είναι πάρα πολύ καλό το Άρη. Ναι. Σε σχέση. Δηλαδή να περάσει πάνω τα Γιάννενα. Άρα παίζουμε μεγάλο Άρη, Άρη εναντίον Ιωαννίνων 1,70 και 1,87 παίζουμε Πανιόνιο. Έναντι τη ομάδα του Γιάννενα. Εγώ επίση θα ρίχνα και 5 φραγκάκια ναι. στο 4 απόδοση ναι. να περάσει ο Άρης τον Ατρόμητο. Το θεωρεί απίθανο εσύ. Ναι. Το θεωρείς απίθανο? Εγώ το 4 απόδοση το θεωρώ τεράστια μεγάλη απόδοση. Μπορεί ο Ατρόμητος, εντάξει, είναι μια πιο έτοιμη ομάδα, έχει μια καλή ομάδα, αλλά το 4 απόδοση να περάσει ο Άρης στον Ατρόμητο. Ένας πουλάει πετρέλαιο και άλλος μπαλέτες. Ναι, είναι. Ρε φίλε, εγώ πουλάει ροδάκινα και άλλος κάνει μετακάψιμο. Το αγωνιστικό θα δούμε. Δεν λέει κάτι αυτό. Θέλω να σου πω δηλαδή. Δεν λέει κάτι αυτό. Το 4 απόδοση το θεωρώ πολύ μεγάλο. Μάλιστα. Τον Άρη να περάσει στον Ατρόμητο. Ναι. Σαν απόδοση. Εσύ λοιπόν, τώρα σαν παίκτη, όχι σαν παίκτη. Ναι, ναι, ναι. Καμία το σχέση. Δεν μπαίνει. Όχι. Όχι. Καμία σχέση. Όχι. Καθαρά αγωνιστικά, σαν ναι. μέγεθος ο Άρης κλπ. Κλπ. Τέσσερα απόδοση. Πάρα πολύ μεγάλο. Ναι. Λοιπόν, αυτά εδώ μου αρέσουν πάρα πολύ. Τα δύο προγνωστικά βασίζονται σε λάθος. Θεωρώ κάποια εκτίμηση είναι λάθος. Δεν μπορεί αυτά τα δύο να συνεπάρχουν, αυτές οι αποδόσεις. Μάλιστα. Έκανε λοιπόν, λάθος η εταιρεία. Ωραία. Ναι. Τώρα σήμερα έχουμε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Σπαρτάκ. Το βλέπεις χ. Το βλέπω under, πολύ μεγάλο under. Under. Γιατρέ. Ε. Δηλαδή κοίταξε, θα φοβάται αλήθεια, ο Γιάννης στο θεριό. Η αλήθεια είναι αν κάτι αξίζει από αυτό το παιχνίδι ναι. είναι το over μισό της Σπαρτάκ. Δηλαδή να σκοράρει έστω ένα γκολ Σπαρτάκ Μόσχας. Ναι. Αν κάτι αξίζει στοιχηματικά. Τότε ίσως να πάει στον goal goal, φίλε. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ πολύ δύσκολα θα αποφύγει το να κρατήσει αυτό που λέμε το clean sheet, το καθαρό σκορ. Να μην δεχτεί γκολ. Δεν ξέρω πόσο δίνει. Για δες λίγο πόσο δίνει over 0,5 της Σπαρτάκ. Θα το τσεκάρω και θα το πω. Νομίζω... Θα δίνει κάτω από δύο μονάδες. Σίγουρα εκεί θα δίνει. Γύρω στο 1,70 με 1,80 θα δίνει. Μην πάει 2,10. Όχι, όχι, αποκλείεται. Σπαρτάκ. Για βάλε να δούμε. Μπράβο, το over μισό της Σπαρτάκ. Μ' αρέσει που κτηγάτε κουμαρτζίδι και την εκπομπή γιατί ο κόσμος θέλει σήμερα και τα φώτα μας. Κοίτα, αυτά τα δίνουμε τώρα τα μακροχρόνια. Ντάξει, μετά θα είναι αργά. Ναι, μετά ναι. θα αλλάξουν οι αποδόσεις. Μπορεί οι αποδόσεις που λέμε να πέσουν πάρα πολύ. Δηλαδή, άντερ το βλέπεις πολύ, Το βλέπω άντερ για τον επιπρόσθετο λόγο. Δύο με τρία ότι το βλέπεις. Η παρουσία του Κρέσπο ναι, στη θέση του Βιερίνια ναι. δημιουργικά θα στερήσει από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν θα έχει δηλαδή ένα παιχνίδι της εφόδου του Βιερίνια να ναι. κλείνει, να σουτάρει, να σεντράρει, να κάνει. Ναι. Και πιστεύω ότι και ο ΠΑΟΚ θα κοιτάξει πάρα πολύ το μηδέν παθητικό. Το είπανε. Το άρα με αυτό ναι. το σκεπτικό, το συνολικό, θεωρώ ένα παιχνίδι το που ένα γυρίζει. Βασίλη, πόσο δίνει το over μισό της Σπαρτάκ. Τώρα το ψάχνουμε. Τώρα το ψάξουμε, το βρούμε. Over μισό 1,50, πολύ χαμηλό. Πολύ χαμηλό, δεν αξίζει να το ακούσει. Πολύ χαμηλό. Πολύ χαμηλό. Είναι χαμηλό. Δηλαδή από αυτό το παιχνίδι, το μόνο που βλέπω εγώ Κώστα για τη σημερινή βραδιά είναι ότι όντω το άντερ είναι το πιο πιθανό. Δηλαδή ότι δεν θα ανοίξει. Πάμε στο under. Πάμε στο 2-3 γκολ. Μετά. Το 2-3 γκολ είναι οριακό. Ναι. Δηλαδή τώρα 2-3 γκολ. Δηλαδή. Ναι. Τι δηλαδή, να πεις. Πιο πολύ προς το 2 άμα τίνει. Στο 2-3. Δηλαδή στα δύο τέρματα. Ναι. Αλλά πάει. Νομίζω ότι έχει ένα καλό ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι. Δεν έχει άγχος. Δηλαδή έχει πετύχει ένα μήνυμο στόχο που είναι η είσοδο στους ομίλους του Europa League. Και αυτό είναι ένα έσοδο. Το οποίο είναι καλό. Ο ΠΑΟΚ θα έχει το pressing ψηλά σήμερα. Δεν το νομίζω, Κώστα. Έχει άλλη διαχείριση ούτε εγώ το μάτς με την ναι. Βασιλεία. Ποιος θα κατεβάσει την μπάλα. Και οι δύο θα περιμένουν. Θα θυμίσει πάρα πολύ το ΠΑΟΚ του πρωταθλήματος. Το 0-0. Αυτό το παιχνίδι. Με το ακυρωθέν γκολ του Βαρέλα. Του Βαρέλα. Ναι, του Βαρέλα. Ναι, 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 ναι. Νομίζω ναι. ότι τέτοια εικόνα παιχνιδιού αναμένω. Άρα θα δούμε αργό παιχνίδι. Με άλλα λόγια. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Με μικρές πάσες. Δεν θα δούμε κάτι ωραίο στα μάτια μας. Ναι. Αντίθετα, περιμένω πιο εντυπωσιακό ναι. παιχνίδι. Celtic ναι. ναι, ναι, ναι. ναι. Βέβαια. Και εκεί βλέπω πολύ μεγάλο φαβορί τη Celtic. Εκεί βλέπουμε over, βέβαια. Βλέπουμε, εκεί ναι, είναι ναι. η ΑΕΚ, είναι, για μένα όλα τα λεφτά είναι αυτές οι αναμετρήσεις της ΑΕΚ που μετά η αντίπαλή της είναι της πλάκας τόσο για Champions League όσο και για UEFA. Για μένα η πρόκριση παίζεται εδώ πέρα. Και ιδίως στην έδρα της Celtic. Αν η ΑΕΚ αντέξει στη δύσκολη έδρα της Celtic, σε ένα φανατισμένο κοινό. Σε... Και θα έχουμε άλλο ρυθμό παιχνιδιού. Βέβαια. Μάλλον.
Το πιστεύω κι εγώ. Πώς το βλέπεις? Νομίζω ότι η Celtic θα ανοίξει το ρυθμό. Ναι, θα τον ανεβάσει. Γιατί θέλει να τον ανοίξει. Θέλει να τον ανοίξει. Μεγάλο σκορ η Celtic. Γι' αυτό και αίσθησή μου ότι το παιχνίδι είναι για άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Θα φάει πολλά γκολ αυτό ο Ζουνίδης. Είναι χαϊβάνιο ο Ζουνίδης. Δεν ξέρω αν θα παίξει με ρόμπο. Δεν έχω ιδέα καν τι ρόστερ έχει η ΑΕΚ, πώς θα την κατεβάσει την ομάδα. Δεν είναι σαν το περσινό τον προπονητή. Είναι χαϊβάνιο. Ο Ζουνίδης έχει άλλη φιλοσοφία. Είναι πολιτικογενή προπονητή. Έχει άλλη φιλοσοφία. 4-4-2 παίζει ο Ζουνίδης. Δεν είναι βλακεία. Βλακεία είναι να μην έχει το υλικό να το παίξει αυτό το σκηνικό. Έχει μια φιλοσοφία, αν έχει και με τη Φενέρμπαξε, έδωσε μεγάλο ρυθμό. Μεγάλη ένταση. Γαλατά. Με την Γαλατά. Ναι. Έδωσε μεγάλο ρυθμό, μεγάλη ένταση. Δηλαδή θα δούμε άλλη άξιση. Μετά όταν έδωσε την ένταση, τη μεγάλη, πάρ το μάνταλο έξω. Μην δίνει ένταση, ρε, σαν αυτού του παίκτε του αργού, ρε. Όχι, ο Χαϊβάνι είσαι, ρε. Ίσως είναι για καλό αυτό το παιχνίδι που δεν θα παίζει ο μάνταλο. Ίσως είναι για καλό για την ΑΕΚ. Άλλο λέω. Ναι. Δηλαδή, σαν να έχω ένα μάξι αργόστροφο, να το φουλάρω, να το ζορίζω, να το κάνω. Δεν είναι, ρε, αυτό το αμάξι για τρέξιμο πολύ. Τι το φουλάρει αυτό το εργαλείο που λέγεται ΑΕΚ, ρε, Ουζουνίδη. Δηλαδή, τον βλέπω να το διώχνουν σαν ναύτη τον Ουζουνίδη στην Ελλάδα. Πιστεύει ότι θα έχει αντικατάσταση. 100%. 100%. Δηλαδή, πα να παίξει full ρυθμό, ανέβα κατέβα, ανοιχτό, με τον Οικονόμο και τον Γλαμπρόμπλο center back. Πού πάρε Χαϊβάνι να πούμε. Λοιπόν, και να βγαίνει ο Τίγκο. Το over 1,5 τη Celtic πόσο δίνει σήμερα? Το over... Τη Celtic το over 1,5. Τη Celtic το over 1,5. Ναι. Το βρούμε αμέσως. Τι, κάτι θέλεις να πεις προηγουμένως? Όχι, πριν ήμουν στα ειδικά στοιχήματα. Αυτό που λες για προπονητή, εσύ που είσαι και σου αρέσουν οι προπονητές να κάνεις προπονητολογία. Έχει εδώ και ειδικά προπονητών. Ποιος θα φύγει πρώτος από τη θέση του? Πολύ καλό. Μαρτίνς 1,75, Ουζουνίδης 3,75, Δόνης 4, Λουτσέσκου 7,5. Καλά, καλά τα λέει. Ο Μαρτίνς είναι πολύ μεγάλο φαβορί. Ναι, του και Ολυμπιακού. Και δεν είναι τυχαίο. Άμα του κάτσει και μια ληψία. Δεν είναι τυχαίο μετά που βάζει τον Δόνη. Τον Ουζουνίδη. Τον Ουζουνίδη. Οριακά, ναι. Η απόδοση λίγο πιο καλή σχέση με τον Δόνη. Ναι. Ο Ποδόνης έχει και το άλοθη του κακού ρόστερ. Ναι. Ο Δόνης δύσκολα είναι, όπως ο Ουζουνίδης πέρυσι θα τον έχουν τον Δόνη. Δεν θα υπάρχει κριτική για τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει. Α, μπράβο, έτσι. Έτσι. Δεν θα υπάρχει κριτική. Το άλλο προπονητή πώ θα δίνει? Άλλο προπονητή. Ναι. Από τι τέσσερι μεγάλε ομάδε είναι τα ειδικά προπονητών. Το άλλο προπονητή πόσο δίνει αόριστα? Είναι ειδικό στοίχημα για ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό αυτό. Όχι, ναι, δεν δίνει κάτι. Δεν δίνει, ναι, δίνει κάτι άλλο. Τενέ δεν δίνει, α πούμε. Όχι, όχι, όχι. Δεν δίνει τον τενέ. Όχι. Δεν δίνει τενέ. Μακάρι να έδινε τέτοια πράγματα. Ναι, θα μα άρεσαν αυτά. Ναι. Αυτό ο ΠΑΠ είναι η. Όχι, όχι. Δεν λέμε. Να δούμε και λίγο πώ είναι το over 1,5 τη Celtic σήμερα. Τώρα θα το τσικάρω αμέσω. Γιατί νομίζω ότι είναι και αυτό ελκυστικό. Για τρία ομάδα σου τι κάνει, Ξάνθη? Την είναι... πήρε Μουζενίδης, παράρτημα του ΠΑΟΚ έγινε. Αυτά δεν ισχύουν. Πηγαίνουμε στο Ξάνθη ΠΑΟΚ σε καμιά ταβέρνα στην Καβάλα. Αντί αυτό να ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Είναι δύο φράγκα, γιατρέ, δύο φράγκα. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Τι δεν το γνωρίζουμε. Πολύ καλό, ελκυστικότατο. Σε πήρε ο Μουζενίδης, ρε. Αυτό ακόμα δεν έχει κοινοποιηθεί. Θα πηγαίνει του Μουζενίδης εκεί. Κοίταξε. Και θα πάρει. Κοιτάξτε, το να κάνεις συνεργασίες και να έχεις καλές δημόσιες σχέσεις ποτέ δεν χαλάει μια ομάδα. Να μας πεις το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα σου και τα λοιπά, πώς μοίρασε την πίτα, να πούμε, την τηλεοπτική. Νομίζω ότι οι ομάδες οι οποίες περίμεναν ως το τέλος για τηλεοπτικό συμβόλαιο. Δικαιώθηκαν οι ομάδες που περιμέναν οι άστεγες. Ήταν πιο ευχαριστημένες, σίγουρα. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα προχωρήσει το κομμάτι της αναδιάρθρωσης. Όλα θα παιχτούν μέσα στη σεζόν αν ο Παναθηναϊκός είναι υποψήφιος για υποβιβασμό. Νομίζω είναι κανένα να το αλλάξουν και αυτό. Να αφήσουν τις ομάδες 16. Δηλαδή, αν δεις καμία ομάδα με εμπορικότητα εκεί στις 4 τελευταίες θέσεις και να κινδυνεύει σοβαρά. Ναι. Δεν νομίζω ότι. Επίσης, πρέπει να, να ξεκαθαριστεί τι σημαίνει αυτό που λέμε σύμπραξη, λέει Nova Air. Κοινοπραξία είναι. Ναι. Αυτό έχει μεταφραστεί και ότι ενδέχεται, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, κάποια ντέρμπι, τα σημαντικά ντέρμπι να τα δείξει όλα η Nova. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Εννοείται ότι θα δώσει κάποιο αντίτιμο, θα συμμετάσχει και η Νόβα στην πίτα. Τώρα, αν ισχύει αυτό ή όχι, πρέπει να ξέρουμε δηλαδή και να διευκρινιστεί και από την ΕΡΤ και τα λοιπά, τι σημαίνει αυτή η λέξη σύμπραξη, κοινοπραξία, ό,τι είναι αυτό το πράγμα. Μεταξύ Νόβα και ΕΡΤ. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Πώς μεταφράζει? Λογικά, σε βάθος χρόνου θα συνεργαστούν οι δύο συγκεκριμένοι τηλεοπτικοί πάροχοι. Ρε, πώς νιώθεις σαν οπαδός της Ξάνθης που πήρε 4,5 εκατομμύρια ο μισθός Παναθηναϊκός και εσύ πήρες να μου τα μέσα μου? Αυτός, για την Ξάνθη, το 1,7 που πήρε είναι ένα καλό ποσό. Σοβαρά μιλάς τώρα για την Ξάνθη, αλλά και ούτε θα καθίσουμε να συγκρίνουμε τι θα πάρει ο Παναθηναϊκός ή τι θα πάρει. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά δεν θα τα παίρνανε από καμία άλλη. Έτσι κι αλλιώς έχει πολύ ισχυρό χρηματοδότη. Είτε είναι ο κ. Πανόπουλος, είτε ο κ. Μουζενίδης. Η ομάδα είναι σε πολύ καλή βάση.
Είναι η πιο ομοιογενής ομάδα της φετινής Super League, δηλαδή έχει τις λιγότερες ανακατατάξεις στο ρόστερ της. Φύγαν τρεις παίκτες από το βασικό rotation, ήρθαν δύο και ανέβηκαν πολλοί από τις νεαρότερες ομάδες, από τις ομάδες υποδομής. Οπότε η ομάδα θα είναι πολύ συμπαγής και από την αρχή θα δείξει καλά στοιχεία. Θα τη δω και στο φιλικό με τον Άρη το Σάββατο, όπου αναμένουμε να έχουμε ένα κουρασμένο Άρη στον αγωνιστικό χώρο, λόγω του φιλικού με τη Λάρισα. Δεν μπορώ να είναι και κριτήριο το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά δούμε κάποια πράγματα. Πώς δουλεύει η ομάδα, πώς θα συμπεριφέρει τα αμυντικά, σε συνθήκες πίεσης, πώς μπορεί να βγει στον ανοιχτό χώρο. Ο παδί του Ολυμπιακού εδώ λένε διάφορα. Τώρα για τον Ολυμπιακό έχουμε κάποια πράγματα να πούμε. Αυτό που έρχεται και ο Γιγέρμε, sorry που δεν θα σου κάνουμε τη χάρη να παίζουμε με μπουκαλάκι. Πάω και ερχόμαστε. Μην ταυτίζετε εμένα με τον Πάο κανένα. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή τα έχει βάλει με το κυβερνητικό σχήμα. Θέλει να αποποιηθεί ευθυνών σε περίπτωση αποτυχημένη αγωνιστική σεζόν. Δεν τσιμπάνε οι φίλοι του Ολυμπιακού, Κώστα. Του παρακολουθώ πώς συμπεριφέρονται. Δηλαδή του λένε φτιάξτε ομάδα και αφήστε αυτά περί κυβέρνηση. Δεν μασάμε εμείς, δεν είμαστε φελοί, η φυτά. Και νομίζω ότι ο κ. Καραμπάς πρέπει να αλλάξει το αφήγημά του. Δηλαδή? Δηλαδή τώρα όταν κάθεται και λέει για την ενδεχόμενη αναδιάρθρωση την ΕΡΤ, η οποία έρχεται στην κοινοπραξία με την ΟΒΑ, ότι κυνηγούν τον Ολυμπιακό. Ο κ. Καραμπάς κυνηγούν τον Ολυμπιακό. Είναι Νέα Δημοκρατία όπως είναι ο κ. Σαββίδης πλέον. Εντάξει. Και το βιολί το έχουν γυρίσει από την άλλη μεριά. Πάντως ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν πείθεται. Αυτό το βιολί, όμως, ο Ολυμπιακός ήταν σταθερό σε αυτό το βιολί. Δεν ήταν όπου φυσάει ο άνεμος, όπως ήταν όχι, ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης επιχειρηματικά είναι πολύ έξυπνη κίνηση να τη γυρίσει. Γιατί βλέπει ότι η κυβέρνηση είναι ο Μητσοτάκης. Ο Σαββίδης είναι τρίτη φορά. Είναι έξυπνη κίνηση. Δεν πούμε, ναι. Όχι. Έξυπνη κάτσε, κίνηση. Κάτσε, δεν ξέρουμε. Περίμενε. Αν τη γυρίσει. Την έπεσε στο Σαμαρά ο Σαββίδης όταν ήρθε. Ναι. Τον πούλησε ο Σαμαράς γιατί είναι πουλητάριο ο Σαμαράς. Ναι. Την έπεσε μετά στον αυτόνα, στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας χαρούλες, αυτά ιστορίες. Μετά με το ούτε λιμάνι, σε κάπου, ούτε λιμάνια, ούτε τέτοια. Τα λιμάνια πάει κι αυτός. Γυρίζει τώρα στον Μπουμπούκο να πούμε. Ναι. Τα δύο Πάοκ είναι πτυσσόμενος. Είναι ο Φουά, όπου φυσάει ο άνεμος. Και ο Ολυμπιακός έχει αυτές τις δυνατότητες. Μην νομίζεις. Ναι. Ο επιχειρηματίας έτσι πρέπει να είναι. Εγώ δεν το κατηγορώ. Ευέλικτος. Βέβαια. Τι θα κάνει επιχειρηματίας. Ναι. Δεν μπορεί να ταχθεί φανερά. Ίσως δεν έπρεπε να έχει ταχθεί τόσο φανερά στην αρχή με τον Τσίπρα. Και τώρα φαίνεται λίγο χτυπάει άσχημα, ξέρεις. Ναι. Μπράβο. Ναι. Όχι τόσο ανοιχτά δεν έπρεπε να ταχθεί. Να είναι λίγο πιο διακριτικός. Αυτό είναι το μόνο του λάθος, θεωρώ εγώ. Τώρα που η ΕΤ λέει σώζει Παναθηναϊκό Άρη με τα λεφτά του Κοσμάκη, γαργάρα κάνετε λέει. Είναι καλό το ΣΥΡΙΖΑ λέει ξαφνικά έτσι. Λέω 4,64. Καλό είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, τώρα, εγώ... που σώζει φίλε το... μου, τουλάχιστον αν μη τι άλλο την ΕΡΤ που την πληρώνουμε. Που εγώ είμαι εναντίον της κρατικής τηλεόρασης. Γιατί έχεις το μαγαζί. Όχι γιατί έχω το μαγαζί. Γενικότερα γιατί εγώ την πληρώνω στο λογαριασμό της ΔΕΗ την ΕΡΤ ένα σωρό λεφτά. Ναι. Τουλάχιστον που τα παίρνει και από τις διαφημίσεις η ΕΡΤ. Την πληρώνω κι εγώ. Ας προσφέρει και κάτι ρε φίλε στο φινάλε. Το Σάββατο έχει φιλικό Ξάνθη με Άρη γιατρέ. Θα δούμε τι ψάρια πιάνουν οι ομάδες. Είναι το πρώτο φιλικό που παίζει. Το 7 το απόγευμα. Ουά, στην Αθήνα με αλέφαντο θα το δω. Πού θα το δεις, δεν έχει τηλεοπτική στέγη. Δεν έχει. Όχι, όχι. Θα πω τον Κερνίκο να μπει στο ίντερνετ. Λοιπόν, θα το πάρει, να πούμε την άποψή μας για το κομμάτι. Κάτσε λίγο, κάτσε και το ράδιο σας και ειδικά αυτή η εκπομπή διαχρονικά κάθε φορά που παίζει ο ΠΑΟΚ ασχολείται με κάτι πουθενάδες όπως σήμερα. Εσείς είστε πουθενάδες. Ναι. Η μέρα είναι γιορτινή, δεν μας αφορά το σκορ και οι γελίες προβλέψεις σας. Λέω 202. Μπορείς να αλλάξεις τη γραμμή και να πας σε άλλη συχνότητα αν δεν μας αρέσεις. Τι θες να πούμε, ρε φίλε, πόσα εισιτήρια και αν έγινε sold out. Δεν έγινε. Αυτό το ρεπορτάζ δεν έγινε sold out. Δεν έγινε sold out ακόμα. Καταρχήν το σημερινό παιχνίδι το έχουν καλύψει όλοι οι reporters. Ναι. Ποιοι θα κατέβουνε, με τι σχηματισμό, με τα πάντα. Έχεις ακούσει τα πάντα. Τι για το σημερινό παιχνίδι. Εμείς τι άλλο να σου πούμε παραπάνω, ρε φίλε. Πρέπει να αλλάζει το ρεπερτόριο λιγάκι. Η κάθε εκπομπή του Ραπτόπουλου ανόητεται κάθε μέρα είναι και διαφορετική. Δεν έχει η μανούλα μου κάθε μέρα το ίδιο πράγμα. Κατάλαβε το. Πάει. Δεν έχει. Κάθε μέρα έχει άλλο. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Σήμερα λέγαμε για τους κοντούς, οι οποίοι είναι άπιστοι. Κατά 80%. Και αν έλεγε ο γιατρός εδώ κοντός, με Ραπτόπουλο κοντό και Χατζινάκο κοντό, τρεις κοντοί, το τρίο κοντ πάθυρ. Λοιπόν. Νομίζω ότι έχεις δώσει και στοιχεία όσον αφορά το ύψος. Δηλαδή, πού κατατάσσονται οι κοντοί, ποιοι θεωρούνται κοντοί. Έτσι που ρί... κοντός. Με βάση τα στατιστικά. Κάτω από ένα 80 σήμερα ο άντρας είναι κοντός. Αλήθεια είναι αυτή, ναι. Κάτω από ένα 80 είναι κοντός. Πάρα πολύ ψηλή. Εγώ είμαι ένα 75 μέση... θεωρούμε κοντός. Η μέση όρη. Η μέση όρη έχουν ρίξει κάτι πόγια τρομέρα. Λοιπόν. Και για τη γυναίκα κάτω από ένα 65 κοντή είναι. Ο άντρας κάτω από ένα 80 είναι κοντός. Στην Ελλάδα κάτω από ένα 60. Στην Ελλάδα τώρα μα θες τις πόντιες. Οι πόντιες που είναι χαμηλόκολες και οι... κάτι χοντρομπαλάδες, κάτι αρμένοι που ήρθαν, κάτι σαν το.
Σαν τον Νικολίπτη που είχαμε εκεί στο γύρο πάνω, εκεί το κεφάλι του, τα χέρια μέχρι το πάτωμα, κάτι Αρμένοι, κάτι αυτά. Μειώθηκε ο μέσος όρος ύψους. Ευτυχώς ήταν και αυτοί. Λέει κάτι Παλαιστές, λοιπόν, κάτι Σαβούνες, κάτι αυτοί. Εμένα αυτό που με ενοχλεί παρόλο που ανήκω στο συγκεκριμένο χώρο πολιτικά. Των κοντών. Όχι, για το κομμάτι σερτ. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η ομή παρεμβατικότητα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Δεν μου αρέσει η συρρήκνωση. Είναι αντιαριστερή κίνηση. Ναι. Δηλαδή το να υπάρξει. Α, εσύ περίμενε δηλαδή. Γιατί είναι. Θεωρείς αριστερό κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι. Είναι. Τι είπα, πει αντιαριστερό. Μην του αθεώνει. Αριστερή είναι. Σαν άνθρωπο ο οποίο μου αρέσει αυτό που λέμε η εξάπλωση, το να μπορεί η περιφέρεια να έχει φωνή και εκπροσώπηση. Δεν είναι και κάτι το οποίο. Αριστερό, ναι. Αριστερό πραγματικά. Μάλιστα. Δηλαδή στην πραγματικότητα τα μεγάλα. Μόνο το Κουκουέ θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Λέξε, το αλλά επειδή το Κουκουέ θα καταργώσει και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Το Κουκουέ όμως επειδή το Κουκουέ είναι πονηρό και τα παίρνει ωραία ως αντιπολίτευση, το βολεύει. Γιατί αν πάει στην εξουσία θα γίνει σαν τα μούτρα του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε λοιπόν, το βολεύει το Κουκουέ να μην βγει ποτέ. Συνέχισε. Αυτό που με ενοχλεί ως άνθρωπος που αγαπάει το πορδάθημα της Β' Εθνικής είναι το έλλειμμα κινήτρου που προκύπτει για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει μόνο μία θέση ανόδου σε ένα πρωτάθλημα 16 ομάδων. Ουσιαστικά μετά το Δεκέμβρη χάνει κάθε έγκλη αυτό το πρωτάθλημα για πολλές ομάδες. Ναι. Εκτός κι αν ο κύριος Βασιλιάδης θα γίνει πηγή εσόδων όμως. Ναι. Έχει σκοπό. Πολλά διάφορα χρόνου. Παιχνίδια σημαίνει πηγή εσόδων. Εντάξει, okay. Θα στείνονται τα μάτια. αν υπάρχει αυτό που λέμε ο σχεδιασμός να υπάρξει κοινό συνεταιρισμό Super League 1 και Super League 2, όντως. Άσε να στήσουμε όπου... ένα μάτσε. Άσε τώρα εκεί είναι ο Μπέος κάτω. Έχει εδώ πάρα Β' Εθνική. Έχει μπουμπούκια. Είναι κάτι δική μας, κάτι μπουμπούκια. Άσε τώρα. Τουλάχιστον άμα θέλουν αβάντα να μας δίνουν κανένα μάτσε. Αν είναι πάντως μια ομάδα, ομάδα η οποία αξίζει να ανεβεί από τη Football League τη φετινή χρονιά. Ποιο είναι. Για θέματα καθαρά έτσι συναισθηματικά και επειδή υπάρχει και το ιουβιλέο τη ομάδα και είναι πολύ σημαντική για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ο Ηρακλής. Η δόξα δράμα. Κλείνει τα 100 χρόνια ιστορίας. Ναι. Ιδρύθηκε το 1918. Ναι. Έχει ένα πολύ καλό στιβαρό ιδιοκτήτη, ο οποίος εξασφάλισε ένα πολύ καλό χορηγικό πλάνο και πήρε την άδεια Super League. Εμείς είμαστε με Ηρακλή. Ναι. Εγώ προσωπικά, επειδή μου αρέσει η ελληνική περιφέρεια να εκπροσωπείται και έχω συμπάθεια στην επιμένη περιοχή, θα ήθελα να ανέβει η δόξα δράμα. Λοιπόν, ραπ, δώστε εκπομπή σταθερή σε Χατζινάκο και γιατρό μαζί να κάνουν κάθε μέρα. Λέει, μη σας φάνει άλλη με τις μεταγραφές που κάναν. Η ΑΕΚ θα περάσει σήμερα να ξέρεις. Κοίτα, ο γιατρός και ο Χατζινάκος θα τους βάλω εγώ τηλεοπτικά κάτι. Θα κάνουμε κάτι τηλεοπτικό. Σ' αρέσει? Δεν νομίζω ότι η τηλεόραση με συγκινεί. Θα σε βάλω σε καρέκλα που δεν φαίνεται. Ανάποδα. Σαν το Μιχαλόπουλο στην ταινία να πούμε το τέτοιο, τα τσακάλια μου. Φαλακρέο Ατρόμητος έχασε Ουάρντα την κοινή Ντάουντα που έβαλαν πέρσι 27 από τα 43 γκολ του Ατρομήτου. Ο Παντελής μετά τον αποκλεισμό ζήτησε μεταγραφές. Άρης τετράδα φουλ. Λέει 7-70 λεπτά. Κοίτα, δικαιώνει το. Δεν ξέρω αν είναι αργανό ο φίλος μου. Δικαιώνει το 4 απόδοση ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν μπορεί μια ομάδα η οποία. Μ' αρέσει η επιχειρηματολογία του 7-79. Λέγε. Μ' αρέσει. Δεν μπορεί μια ομάδα η οποία έλειψε 4 χρόνια από αυτό το πρωτάθλημα να βάζει άμεσα τόσο υψηλούς στόχους. Χωρίς να εξασφαλίσει αυτό που λέμε οικονομική σταθερότητα. Ας μπορέσει ο Άρης να είναι διοικητικά σταθερό. Αυτό που θα πάρει από την ΕΡΤΑ 2-300. Αυτό είναι πιο πολύ. Άμα δεν κλέβουνε, ρε. Δηλαδή, αυτό πιο πολύ είναι προσωρινό. Δηλαδή, καταρχήν, οι παίκτες που ήρθαν φέτος. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και τα λέμε μετά. Μας πεις γιατί σήμερα δεν μας πας καβάλα, γιατί η γιαγιά σου αρρώστησε να πούμε και θα πούμε περαστικά. Λοιπόν, και θα πάμε αύριο στον Ολυμπιακό. Θα πούμε τον Οδυσσέα, θα πάμε αύριο με τον Ολυμπιακό. Εκεί στο λιμάνι έχει πολλούς Ολυμπιακούς η καβάλα. Πιο πολλοί Ολυμπιακοί είναι παρά Αριανοί. Να ξέρεις. Να το έχεις υπόψη σου. Γνωστό αυτό. Γνωστό αυτό. Περαστικά και στη γιαγιά. Είναι θήριο έμαθα. Διάλειμμα. Θέλω τρελό ηχολήπτη. Τι θα τον κάνω το λογικό τον ηχολήπτη. Κώστας Χατζηγεωργίου. Ό,τι τρελό υπάρχει και καλό βέβαια στη δουλειά του είναι ευπρόσδεκτο στον Κωστή Ραπτόπουλο. Λογικούς δεν θέλω μπροστά μου. Δεν θέλω λογικούς. Δεν θέλω σνόμπ. Φέρτε μου τρελούς με ταλέντο. Έτσι δεν είναι Πογκολόγκο. Δεν μιλάς. Χθες έκανες εκπληκτική εκπομπή. Λοιπόν, πολλά μηνύματα από την αμαρτωλή πόλη της Βέρειας. Μας λένε, για τρεις σχολεία σε Βασίλισσα του Βορρά την ανέλαβα γνωστή επιχειρηματία της περιοχής. Ξαναρχόμαστε. Αφού βάλαν φέση βέβαια τους παίκτες και αυτοί, όπως η Ηρακλήδης, ξανάρχονται με το σκουτάρι, ένα βρωμοχώρι εκεί πέρα που. Δεν νομίζω ότι προχωράει με την ελπίδα σκουτάρι. Ποδοσφαιρικά βρωμοχώρι. Τώρα... Και όχι σαν χωριό. Εντάξει. Τώρα αν το σκουτάρι σερών, δεν ξέρω τι γίνεται. Σερών, τώρα ποδοσφαιρικά. Τι γίνεται με τον αφημί της ελπίδας, δεν γνωρίζω. Θα το πάρουν, το πήραν αυτοί. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι πάρα πολύ όμορφη μάχη από ό,τι φαίνεται μεταξύ Βέρειας και Άρη Παλαιοχωρίου. Ναι. Παζιαράς πήγε εκεί.
Πατζιαράς πήγε εκεί, υπάρχει μια δεν καλή χρηματοδότηση. Κάποια άνοδο στην καριέρα του. Ναι, θα είναι μια πάρα πολύ όμορφη μάχη. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε πώς θα είναι το φορμάτ των κατηγοριών του χρόνου, δηλαδή θα υπάρχει Super League 1, Super League 2 και Football League. Ουσιαστικά δηλαδή πάλι οι ομάδες που θα ανέβουν θα πάνε τρίτη κατηγορία. Ναι. Σε κατάταξη. Ναι. Θα ναι. δούμε γιατί το πεδίο είναι ρευστό, εκλογές έρχονται, τα πάντα αλλάζουν. Στην Ελλάδα ζούμε. Ναι. Είπαμε δηλαδή ότι θεωρητικά πέφτουν τρεις ομάδες, ανεβαίνει μία. Τα λεφτά που φάγανε τους παίκτες, από πού θα τα πάρουν? Από το πουθενά. Από το πουθενά. Τα λεφτά που φάγανε οι Ηρακλειδείς από τους παίκτες, οι παίκτες από πού θα τα πάρουν? Από το πουθενά πάλι. Λοιπόν, τη ΣΑΕΚ, του Άρη, από το πουθενά. Σκίσιμο αυτό... κανονικό. Εντάξει. Και μην βγει κανένα κουμούνα και πει είμαι Άρης, είμαι ΑΕΚ, είμαι Ηρακλής. Και γενικότερα οι Ηρακλειδείς οι οποίοι είναι αριστεροί, θα έπρεπε να πούμε να πούνε για τους παίκτες πέντε πράγματα. Και πάνε με την εταιρεία. Για άλλη μέρα αυτό. Όχι για τώρα. Και πάνω που συνηθίζαμε την απροσάρμοστη φωνή σου πρωί-πρωί, πας διακοπές, λες και κουράστηκες με εκπομπές μέσα στα τραγούδια και τις διαφημίσεις. Καλά να περάσεις, μου εύχεται ο 546. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, θα περιμένω να γυρίσω πίσω. Γιατρέ, πες μας για τη μεγάλη Βαλένθια που επιστρέφει επιτέλους στο Champions League και για ενδεχόμενη αποχώρηση Ζαζά και απόκτηση Γκέδες. Τόλης από Ξάνθη. Λοιπόν, μια που είμαστε και Βαλένθια στο εξωτερικό. Βαλένθια τη βλέπεις, γι' αυτό σε ρωτάει. Είμαι Βαλένθια. Μπράβο, γι' αυτό. Η ομάδα επιτέλους μετά από πολλά έτσι, χρόνια απουσίας από το θεσμό του Champions League επιστρέφει. Ναι. Έχουμε τρία χρόνια αποχής από το συγκεκριμένο θεσμό. Για πες τα. Είμαστε ομάδα που παίξαμε δύο συνεχόμενους τελικούς το 2000 και το 2001 και αποκτήσαμε πολύ κοινό τότε. Με εκείνον τον προπονητή που πέρασε και από τον Άρη, νομίζω. Ναι. Τον Κούπερ. Έκτορ Ραούλ Κούπερ, δύο συνεχόμενοι τελικοί. Καλός προπονητής. Το 4-4-2 ήταν εκπληκτικό του Κούπερ στη Βαλένθια. Αλλά έχει και το αντίστοιχο υλικό για να το δουλέψει. Ναι, δεν είναι ο Ζουνίδης χαζός να πάει να τα παίζει εκεί με την ΑΕΚ τη Φουγκαριάρα. Η Βαλένθια, ο Ζάζα κυνηγά με τον Καμερό, μπήκε στην εξίσωση και η Ντόρτμουντ στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι είναι καλύτερη περίπτωση σχέση με τον Ζάζα. Αν και τέριαξε με τη φιλοσοφία του συλλόγου, ο Σιμώνε. Κάνε μου μια ανάλυση, Ζάζα. Είναι ένας περιφερειακός επιθετικός αριστεροπόδαρος, ο οποίος συνεργάστηκε πολύ καλά με όλους τους μεσοπιθετικούς της Βαλένθια. Και κυρίως και με τον Μορένο, σαν αιχμή. Μπορεί να σου παίξει και με κεφάλι και πόδι, να βγει στη συμμετοχή, να γίνει extreme, να πασάρει, να τελειώσει φάσεις. Πολλές δουλειές. Πολλές δουλειές. Απρόβλεπτος. Απρόβλεπτος πάρα πολύ. Και φυσικά όμως και πολύ απίθαρχος. Δηλαδή πολλές κόκκινες κάρτες, εριστικός. Αυτό είναι το κακό του. Αυτό είναι το κακό του. Ναι. Μήπως πρέπει να το βγάλει. Δεν ξέρω αν ο Μαρθελίνο. Να μαρκάρει λιγότερο. Η ομάδα έχει μεγάλη πληρότητα φέτος. Θα τη δούμε. Εγώ προσωπικά θα πάω μάλλον στην Ισπανία. Δεν παίζει 4-4-2. Παίζει 4-4-2, αλλά Σιμεώνε. Ναι. Οχτάρια. Οχταρο Extreme. Είναι ένα σύστημα το οποίο το καθιερώνει ο Σιμεώνε πλέον και το ακολουθούν πάρα πολλές ομάδες. Κατέργησε τα Extreme, εντάξει. Και το υλικό της Βαλένθια μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό το σύστημα. Και ο Μαρθελίνο το δούλευε στη Villarreal, το δουλεύει και σε εμάς τώρα. Ναι. Είναι ένας καλός προπονητής. Δεν είναι το τέλειο που θα θέλαμε. Την περιμένουμε. Φέτος περιμένουμε πάντως θα μπορέσουμε να δούμε πολλά παιχνίδια στο Champions League. Να πούμε ότι αλλάζει το ωράριο. Αλλάζει το ωράριο. Τα παιχνίδια μοιράζονται κάθε μέρα, Τρίτη και Τετάρτη. 8 παρα 5 τα μισά παιχνίδια. Και 10 η ώρα τα άλλα μισά. Δεν πάει το 10 παρά 4. Βέβαια. Για μένα είναι πολύ σωστή αλλαγή. Φιλοπτικά, πολύ περισσότερα παιχνίδια να μπορεί να δει ο κόσμος, όπως είναι στο UEFA κατά αυτό το πρότυπο, το Europa League. Τέλεια. Μπράβο, αυτό σωστό. Έγινε. Τι άλλο παραλείψαμε? Τίποτα ιδιαίτερο. Είπαμε, για τον Άρη θα πω μια κουβέντα. Καλό είναι να μην βάζει μεγάλου στόχου στην ομάδα. 4 χρόνια καλή αποχής. Κουβέντα θα πει εσύ για τον Άρη. Καλή κουβέντα. Κάθε ομάδα, να πω, πλην ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού, όλες οι ομάδες μπαίνουν σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Εγώ θεωρώ ότι όλοι πρέπει να βάζουν ως κύριο στόχο την αποφυγή του επιβιβασμού και βλέποντας πώς πηγαίνει το πρωτάθλημα να βάζεις και υψηλότερους στόχους. Δεν μπορείς από την αρχή να πεις με ασφάλεια ότι εγώ κυνηγάω τετράδες, πεντάδες. Δεν παίρνουν διαρκείας ενώ ο Καρυπίδης τους έχει κάνει παπάδες, να πούμε. Κοίταξε, είναι αυτό που περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε, περιμένουμε. Λοιπόν, τι περιμένουμε για τον αύριο. Αύριο είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Αύριο Πέμπτη είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Πανάκριβο στήριο, κακή πολιτική. 10 και 15 ευρώ τώρα για 9 το βράδυ με συνυπάρχουν παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Εγώ διαφωνώ. Να δεις το Άρης Λάρισα. Όχι. Σε παρακαλώ, εφόσον, κύριε Καρυπίδη, κάνει σφάλμα μεγάλο. Όχι, φίλε, εγώ είμαι υπέρ του καπιταλισμού. Εφόσον έβαλε το χέρι ο άλλος στην τσέπη και έχει φέρει παίχτες και ακριβούς παίχτες, έρχεται και αυτός ο Πορτογάλος με περγαμινές και αυτός. Ο Γαμάο, πώς το λέμε. Στα 32, 31-32. Ναι, στα 31 χρόνων, φίλε. 31 χρονών είναι. Πιο πολύ δεν είναι 34, ούτε 35. Εγώ πιστεύω ότι ο Γκάμα, επειδή τον παρακολουθώ στην εξέλιξη και στη Λα Κορούνια, θα αρχίζει να συγκλίνει προς τον άξονα. Δεν μπορεί πλέον στο φτερό να δώσει πράγματα. Το ξέρω τον παίκτη. Για πρωτάθλημα μιλάμε, εντάξει. Δεν είναι τώρα στην τριμέρα. Δεν νομίζω ότι ο παίκτης είναι ο Σούπερμαν.
Λοιπόν, ναι. Θέλω να πω ότι εφόσον έχει εσύ φέρει. Κάτσε, ρε. Εσύ ποιον έχει την ξανάθη, κύριε, στη θέση αυτή. Και ξάθε αντάλλαγο που σου λέει. Το φλίσκα ποιον έχει. Λοιπόν, ποιον έχει. Τζέφρι Σαρπόγκ. Σαρπόγκ. Εντάξει, έπαιξε στη Βέρεια 30 ετών. Πρίτο που τραυματίστηκε. Στη Βέρεια 30 ετών. Όχι, ήταν, εγώ έχω τον Τικινί και τον άλλον εκεί και ο γιατρό με τον Σαρπόγκ τώρα. Θέλει να μου συγκρίνει την ξάδε με τον Άρη. Λοιπόν, είναι πιο... Ο ατρόπιτο ποιον έχει. Το Μανούσο. Με την πλατιπόδα τον Κουλούρη. Κοίταξε, οι ομάδε είναι όλε. Τέσσερα φράγκα αυτά να του λε. Τέσσερα φράγκα τον Άρη. Κάτσε να δούμε λίγο. Οι ομάδε είναι πολύ μέτρια ρόστερ. Όλο το θέμα θα κρυθεί στο χώρο του κέντρου. Ναι. Η Ξάνθη έχει πολύ καλύτερο κέντρο από τον Άρη. Τι έχει δηλαδή, για συγκρινέ μου, τις μονάδες. Η τριάδα σου ποια είναι. Λοιπόν, Καμαρά. Ο Καμάρας. Κάσα Καμαρά. Ο Καμαράς. Καλός είναι. Ναι. Καλός είναι. Παύλο Ντελούκας. Ψιλοκαλός. Ντουρίσκοβιτς. Ντουρίσκοβιτς. Σοφιάν Καντά. Ε. Μελιόπουλο, δεν θα σου αρέσει και τόσο. Μελιόπουλο. Άντερε το μυαλό. Μελιόπουλο. Κασάδο. Το παιδί που έπαιξε. Δύο χαφ με είπε καλά, οι άλλοι είναι μπαλούκια. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι υπερέχουμε στα χαφ. Είναι μια ομάδα που είναι πολύ καλή. Το κολλάσο το ματίγια για αυτού υπερέχει δηλαδή. Λες. Είμαστε καλύτερη ομάδα, ναι. Έτσι λε. Ε, το γιατρό, ωραίο είναι. Η Ξάνθη πέρσι στο πρωτάθλημα. Η Ξάνθη πέρσι στο πρωτάθλημα ήταν η ομάδα με το καλύτερο επιθετικό transition βάσει στατιστική. Δηλαδή και ο πιο εύστοχο ποδοσφαιριστή. Σε πάσες μεγάλου ρίσκου στο περσινό πρωτάθλημα ήταν ο Παύλο Ντελούκας. Σέντερφορ, ποιον έχεις. Γέντρισεκ. Καλός. Και Κάστρο. Επίσης καλός. Περιφερειακός. Ο οποίος Γέντρισεκ μπορεί να γίνει και εξτρέμ. Ναι, ο Γέντρισεκ. Ναι, σωστά. Οπότε ναι. Η ομάδα της Ξάνθης έχει πληρότητα. Έχει Σιλάστα στο μπακ, έχει Λισγάρα, έχει Σβάρνα. Λισγάρα. Γιατί δεν σου αρέσει ο Λισγάρα. Ε, άμα δω καραγκιόζα. Εσύ πιστεύει ότι. Το με... Μπαρμπαγιόργο. Το... Δηλαδή δεν σου αρέσει ο Λισγάρα, σαν πεδαρά είναι. Πεδαρά είναι και ο Άλκη Γιανακάς. Δυνατό στόπερ. Δυνατό στόπερ, αθλητικό. Άμπαλο. Ταγάρι. Εγώ πιστεύω έχω στράτο Σβάρνα. Ότι στα... Πιο ποιοτικό. Στα center back. Σβάρνα. Τι πολύ καλό. Τι Σβάρνα είναι. Καλά, εντάξει, κοροϊδεύει. Δεν την ξέρει. Εγώ δεν την ξέρω μαζί. Στα center back θεωρώ με μακράν η καλύτερη. Είμαι η τέταρτη ομάδα του πρωταθλήματο. Μακράν. Ο Άρης. Στα center back. Τι έχει. Βέβαια. Σόζα, Βέλεθ και Δελιζή. Έχει ένα κακό ο Άρης. Ναι. Ότι είναι μια ομάδα ομοιογενή. Δηλαδή πήρε 20-20 και βάλει μεταγραφέ. Και πρέπει όλοι αυτοί να γίνουν ομοιογενέ σύνολα. Σόζα, Δελιζή και τώρα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι. Βέλεθ. Είναι Ισπανό. Ναι. Βασίλη, το άθλημα είναι ομαδικό. Δεν σημαίνει ότι πήρε κάποια άτομα τα οποία έχουν καλό βιογραφικό ότι θα κάνει ταυτόχρονα και καλή ομάδα. Κοίτα να δει, μέχρι τώρα στα φιλικά γίνεται δουλειά. Και τώρα, έχει δείξει, και έχει δείξει ομάδα κάποια δείγματα γραφή μέχρι τώρα, έτσι. Φτάνει Οκτώβρη. Κακοπληρωτήσουν άρεσε από τη φύση του. Οχ. Μην έχουμε φαινόμενα τέτοια και να ξυνίζει τώρα ο Ισπανό. Γιατί δεν με πλήρωσε, καθυστέρησε η δόση. Σε έγινε παταξίδι δηλαδή. Δηλαδή γι' αυτό και ο Αριανός δεν παίρνει διαρκεία. Γιατί θεωρεί παταξίδι το Καρυπίδη. Ισχύει εδώ η παροιμία. Όποιος καεί και στο χειλό, φυσάει και το γιαούρτι. Εγώ πιστεύω δηλαδή, ότι δεν θα είναι αξιόπιστο το μαγαζί. Δηλαδή, Άρης και Ηρακλής είναι παταξίδι. Εγώ πιστεύω ότι. Διαχρονικά. Εγώ πιστεύω ότι. Δηλαδή, συγγνώμη, και ο Ηρακλής τώρα που παίρνει παίκτες, παταξίδι, θα τα χάσω τώρα. Καταρχήν δεν ξέρω ποιο είναι χρηματοδότη. Ναι. Δηλαδή, πώς έρχονται αυτοί, με φιλιά, με αέρα. Τι σε νοιάζει εσένα, σε δύο χρόνια θα κάνουν άλλοι πάει. Θα τα ίδια. Σε νοιάζει εσένα. Θα πάρουν άλλο αφημί. Πάντως η αλήθεια είναι ότι. Πάντως κάτι θα βρείτε να πείτε εσείς. Δεν κάνει μεταγραφές, δεν έχει λεφτά να κάνει μεταγραφές. Παίρνει μεταγραφές, πώς θα πληρωθούν αυτοί εδώ. Αν είστε παταξίδες. Πιθανολογείς. Ποιος από τους δύο θα έχει καλύτερη απόδοση. Μιλάμε για διαμέτρους που θα κυνηγήσουν στην άνοδο. Περόνε ή Κουσκουνάς. Κουσκουνάς. Ε, βέβαια. Ποιος Περόνε. Ο Περόνε τώρα είναι. Περσινά ξυνά στα φίλια. Περόνε γιατί γόντρα να το παίζει γκόμενο εκεί είναι. Γερό παιδί, όμορφο, ψηλό, δυνατό, καλό. Ο Καλτσάς είναι καλή μεταγραφή για τον Ηρακλή. Ο Καλτσάς ποιο από του δυο είναι αυτό. Ο τη Καλονή. Ποιο, ο τρελό που ήταν στη Βέρεια για ο άλλο. Όχι τη Τρίπολη, ρε. Όχι τη Καλονή Λεβαδιακού. Το Χαφ. Ο Χαφ, όχι ο Έξτρα. Καλή μεταγραφή. Αυτή είναι καλή μεταγραφή. Ο Στρέμ στην Τρίπολη. Όπω και του μπερδεύω του Καλτσάς. Όπω και ο Κουτρουμάνο θα είναι καλή μεταγραφή. Δεξιμπάκ. Και ο Νικολακάκη είναι καλή μεταγραφή. Θα πεινάσουν, βέβαια, ψοφίλου. Αλλά τώρα οι πληρωμέ, τα λοιπά, σαν αναξιόπιστο μαγαζί. Αυτό ο Αιγύπτιο θα δώσει να πούμε, θα δώσει τίποτα. Τι είναι αυτό ο Αιγύπτιο. Καταρχήν αυτό μπερδεύει τα ήττα. Δηλαδή ήταν μια στον Ηρόδοτο, μια στον Ηρακλή. Ναι. Σου λέει, εντάξει τώρα όταν έρχεται σε μια παέ τη Football League η οποία ξαναδημιουργείται από την αρχή και μάλιστα από ξένη χώρα, ο Ηρακλής δεν έχει καλό παρελθόν. Θα πρέπει να το τσεκάρει πάρα πολύ καλά. Ρεμπούφορ αυτό που λέει, ήταν επιλογή του Ηρακλή να τον ρίξουν δύο φορές άδικα στα τάρταρα για να έχει την ευκαιρία να πληρώσει τους παίκτες. Και επιδειγμένος και πληρώνουν. Πολύ πάει. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα επικοινωνιακό αφήγημα για να φύγει αμαρτία πάνω από τον Ηρακλή. Δηλαδή, δεν έχει δίκιο ένα 950 που λέει εδώ. Δηλαδή, αν πούμε ότι ο Ηρακλής έμενε κατηγορία και τις δύο φορές, θα πλήρωνε τους παίχτες. Εδώ τώρα. Νομοτελειακά, πού θα πήγαινε. Ναι. Κάποια στιγμή θα έλεγε δεν αντέχω άλλο, κραχ.
Ναι. Παρετούμε. Δηλαδή, μόλις ήρθε διηγητικός νόμος για την ΑΕΚ, δεν ακολούθησαν όλοι αυτοί. Άρης, Λάρισα, ναι, 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 ναι. Όφη, Πασεραϊκός. Γραπτό, πες τα ΠΑΟ και λέει ότι ο Τσοχατζόπουλος, όταν αγόραζε τα διαρκείας, πλήρωνε, λέει, με χρήματα από τα κρατικά ταμεία. Άιντε, γιατί ανέβηκε πολύ η ψήρα στο ΓΙΑΚΑ. Για αριανό τον κόβο, το 374. Υποθέτω, ναι. Ναι. Και ο άλλος λέει: καταγγέλλω τους πελαργούς ως αντιαριστερούς, διότι έχει πιο πολλούς, λέει, στη Θεσσαλονίκη παρά στην περιφέρεια. Ρε φίλε, τα σκέφτεστε, λέει, και τα λες. Ή σε ξεφεύγουν, σύνελθε. Ναι. Εντάξει, εγώ, σαν άνθρωπος, γενικότερα μου αρέσει να ενισχύω τις περιοχές που δεν έχουν και φωνή και χρήμα. Γι' αυτό θέλω και πιο δυνατή περιφέρεια. Είσαι καθαρός αριστερός. Δηλαδή, αυτό που λέμε την κατανομή του πλούτου, ναι, εκεί που δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή, τα αστικά και τα μεγάλα έχουν και υποδομές και χρηματοδότηση. Ενώ ο κύριος Τσίπρας δεν το κάνει αυτό, λες. Απόλυτα. Εντάξει, είναι λογικό. Εκεί που υπάρχει μαζεμένος πολλής κόσμος να κάνεις και έργα για να φαίνεται. Ναι. Δεν μπορεί να αφήνεις την περιφέρεια όμως παραπονεμένη. Ναι. Η περιφέρεια όμως είναι λίγη. Πολλοί είναι αλλού, στα αστικά κέντρα. Οπότε... Άμα τους βάλεις συγκεντρωτικά στους πληθυσμούς είναι αρκετοί. Δηλαδή ισορροπούν με Αθήνα, ναι, και Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Δηλαδή τι, αυτοί που βρίσκονται στο πουθενά. Ναι. Πρέπει να σκέφτεσαι όλους. Ναι. Αυτό που λέμε, η αριστερή σκέψη είναι αυτό που λέμε, η σωστή κατανομή. Μάλιστα. Το καλοκαίρι πώς το πέρασες, πώς. Δουλειά, κολυμπητήριο, ακόμα διακοπές δεν πήγαμε. Πού θα πας? Κλασικά, τα ξέρεις αυτά. Στο Πευκοχώρι. Πού άλλο? Άνομα είναι εκεί τα σπίτια. Έτσι έχω μάθει. Όχι όλα. Δεν πιστεύω να έχει τίποτα δάση εκεί, τίποτα πολύ. Έχει. Στον Αιγιαλό και τα λοιπά και μέσα στο δάσος έχει σπίτια. Όχι, πρόσεχε και το νου σου να πούμε. Εγώ... Εκεί, όχι, εμείς μέσα στο χωριό έχουμε. Εσύ το δικό σου παράνομο είναι. Όχι, βέβαια, μέσα στον οικισμό είναι. Στο χωριό. Α, στο χωριό. Ναι. Στο κυρίως χωριό. Α, δεν είσαι εσύ στα παράνομα. Όχι. Όχι. Τώρα θυμήθηκε τις καταδαφίσεις, να πούμε, ο πρωθυπουργός. Καμία σχέση. 3.000 σπίτια και τέτοια έχει βάλει να γκρεμίσει. Να γκρεμίσει 3.000 τόσα σπίτια τα όσα φέρνει. Μια ταβέρνα και ο καμένος μπορεί να γκρεμίσει. Γιατί δεν, ναι, θα χωράμε την κεφάλα που έχει. Πώς θα τα γκρεμίσει, ρε. Τι αν γκρεμίσει. Καταρχήν, αν τα γκρεμίσει, πρέπει να πάει εκεί στα βόρεια προάστια, τα γκρεμίσει όλα. Έχει πισινό. Εκεί στο οικισμό Ιπποκράτη, έδειχνε η ΕΡΤ. Οικισμός Ιπποκράτης λέει πώς θα σώσουμε τους κατοίκους. Ήταν χίλιοι παράνομοι που κάναν 500 σπίτια, ναι, εκεί πέρα παράνομα. Και πρέπει εγώ να αγωνιώ τώρα να ψοφήσουν αυτοί με καμιά πυρκαγιά. Είναι αδυνατόν. Και πάνω στο Ρεόκαστρο έχουν πολλά παράνομα. Μέσα στο δάσος, ε. Μέσα στο δάσος. Πάει κρεμίσει κανένα παράνομα εκεί πέρα. Είστε υπέρ. Πού να αφήσετε το παραμύθι, ρε. Που θα κρεμίσει ο Τσίπρας και ο άλλο. Τίποτα δεν μπορεί να κρεμίσει ο Τσίπρας. Τίποτα. Νομίζω κανείς, όχι μόνο. Οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν μπορεί να έρθει σε αυτήν. Τώρα ο Τσίπρας είναι πάνω, θα σου πει. Αυτός είναι. Αυτός είναι αυτή τη στιγμή. Αυτός είναι, αυτός έχει το λουκούμι. Την ευθύνη της κλήψης αποφάσεις θα το κάνει. Είναι, αυτός έχει το λουκούμι. Αυτό είναι να μην σε τύχει. Έτυχε στον Τσίπρα τώρα να μην σου τύχει κάτι τέτοιο αυτό που έτυχε. Τι έτυχε στον Τσίπρα. Αυτό με τη φωτιά. Ναι, ο Τσίπρας. Οποιοδήποτε να ήταν κυβέρνηση, ναι, το ίδιο θα γινόταν. Ο Τσίπρας έδειξε ότι δεν υπάρχει κράτος να βοηθήσει την κατάσταση, ας πούμε. Αλλά τα άλλα δύο κόμματα, η Πασοκάρα και η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, επί ημερών τους έχουν χτιστεί όλα αυτά τα παράνομα. Δηλαδή, εδώ υπάρχει κατά κάποιο τρόπο συνολική ευθύνη. Φυσικά όλοι. Αν ακούσει τώρα στα ράδια, στις τηλεοράσεις, τώρα εμείς που είμαστε ανένταχτοι, να κατηγορεί ένα τον άλλον, θέλουν ξύλο όλοι. Όλοι έχουν ευθύνη για αυτή την εκδοχή. Όλοι ευθύνη. Εννοείται αυτό. Όλοι έχουν ευθύνη. Δεν μπορεί να λέει φταίει ο Τσίπρας ή ο Τσίπρας λέει εσείς τα χτίσατε. Όλοι έχετε. Αυτά ευθύνη. Έχουν χτίσει εδώ και 50 χρόνια σοβαρά, μιλάμε τώρα. Λοιπόν, όλα αυτά παράνομα είναι. Κάποια στιγμή λοιπόν θα ερχόταν μια εταιρεία, όπως λέτε, ή ένας τρελός ή ένας κατά λάθος θα πετούσε ένα τσιγάρο και θα γινόταν παρανάλωμα του πυρός. Και λογικό ήταν να πεθάνουνε. Η φωτιά, άμα γίνει κάτι οργανωμένα, όση καλή να έχει αντιμετώπιση, ναι, δεν πιάνεται. Αυτό. Εδώ στην Αμερική, ολόκληρη η Καλιφόρνια, να πούμε, πάει. Η μεγαλύτερη που μιλάμε για Αμερική και, ναι, για οργάνωση. Αν ο άλλος θέλει να βάλει φωτιά και να κάνει κακό, δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Είναι κάτι που δεν προλαβαίνετε με 9 από 4 και 10. Ναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Πόσα διαρκεία έχουν οι Αριανοί? Δεν ξέρω. Κοίτα, εγώ ένα κριτήριο θα είναι τώρα μετά το φιλικό, το πρώτο φιλικό. Πότε στο Χαριλάου. Πέμπτη. Που είναι αύριο. Καλά, ρε φίλε, η πόλη έχει αδειάσει. Έχουν φύγει πάντες. Η Super 3 πόσα αγόρασε? Πού να ξέρω, αγόρασε. Δεν ξέρει πόσα αγόρασε. Η απλή άλλη θύρα. Αυτά θα βγάλει ανακοίνωση. Η ΠΑΕ θα τα ανακοινώσει αυτά. Και να σου πω και το άλλο. Αυτός ο Καρυπίδης είναι και αντιεπικοινωνιακός, θα πούμε. Δεν έχει φίλους δημοσιογράφους. Ένα τσαλτίδι δεν έχει εκεί πέρα να το κάνει promotion. Η άλλη κουκουβάγια σχημομούρα ο Σκόρδας. Με, ναι, το μάτι και το ζαβό. Είχε εκεί το γλύφαν όλοι, οι σουπεράδες. Είναι λίγο μονόχνοτος ο Καρυπίδης σαν άνθρωπος. Είναι λίγο μονόχνοτος. Έχει αυτό το, δηλαδή έκανε το ένα, έκανε το άλλο, έκανε το άλλο, έκανε το ενίσιο, έκανε το χορτάρι κάτω, ναι, το ναι, ποσέρα, ναι, και τα λοιπά. Ναι, ναι. Φέρε παίκτες, ανέβασε στην κατηγορία και δεν το βλέπω να έχει αποδοχή μεγάλη. Φταίει αυτός βέβαια για το επικοινωνιακό. Κοίτα να δεις. Δεν έχει κάποιον εκεί μάγκα να το φτιάξει. Αυτή τη στιγμή, κοίτα να δεις. Ο Αριανός μετά από αυτά που... Το ανέφερνε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε.
αυτό τον εξτρέμ που έβρεσε εσύ, πώ το λένε, τον μπαμπάο, μαμάο, πώ το λένε. Τον Γκάμα. Τον Γκάμα. Φαντάζεσαι τώρα, άμα ερχόταν στον Πάο αυτό ο Γκάμα, θα διέκοπτε ο Μπούζα, θα πούμε, ο Μπούζο στην άδειά του, θα ερχόταν εδώ με το ποδήλατο να πούμε, βγαλμένη αλυσίδα και το ταπεράκι από το σπίτι και θα άρχισε να φωνάζει ο Γκάμα κτλ. Στον Άρη δεν έχει τέτοια. Με τα ραδιόφωνο για τον Άρη το γέλο, ράδιο μισό τα 100, του ακούει το Θεό. Ούτε ο διάολο, ούτε κανεί δεν του ακούει. Ο άλλο πήρε όλου του παοξίδε, δεν παίζει. Πάω πάνω τον Πάο, θα πάω και πάω, πάω. Πού είναι ο Άρης? Στα μίντια. Δεν υπάρχει στα μίντια. Δεν υπάρχει στα μίντια ο Άρης. Ό,τι είναι αρνητικό βγαίνει. Παίρνει παίκτε, πώ θα του πληρώσει. Δεν παίρνει παίκτε. Δεν έχει λεφτά. Δεν έχει λεφτά. Κατάλαβε ενώ πάω, πάω. Και έχει πάει κλάσε ο Πάο, ο Μπίσεσβαρ, πάω. Εσεί δεν έχετε κάτι. Αυτέτε εσεί γι' αυτό. Αυτό έχει δημιουργηθεί στον Άρη διαχρονικά μια κατάσταση από κακούς παράγοντες. Ναι. Και έχει, εννοείται ότι ο Άρης έχει μια έξοδο κακή μαρτυρία. Για να αξιοπιστεί. Αυτό είναι αλήθεια. Για να πιάσει δουλειά σήμερα σε ράδιο, σάιτ και τα λοιπά στη Θεσσαλονίκη, άμα δεν σε πάω, δεν σε παίρνουν. Έχετε και τέτοια θέματα. Έχετε τέτοια θέματα. Πώς θα πάρει άλλο διαρκεία. Δεν έχω λέει εμπιστοσύνη τον Καρυπίδη. Μάλιστα, γιατί. Επειδή έτσι είναι τυχοδιώκτης με τον Παραπτόπουλο. Και επειδή ο Παραπτόπουλο δεν είναι τυχοδιώκτης, πάει να πει ότι ο άνθρωπος είναι τυχοδιώκτης. Είναι. Αλλά στον τυχοδιώκτη θα πας και θα βοηθήσεις να πούμε. Έτσι δεν είναι. Κοίτα να δεις, ο κόσμος είναι πολύ επιφυλακτικός. Επιφυλακτικός. Λογικό. Σκουλικαράδες, τι επιφυλακτική. Λογικό. Τι επιφυλακτική είστε. Ναι, ρε φίλε, γιατί αλλάξαν τα πράγματα. Ο κόσμος έβαλε μυαλό. Επιφυλακτικό. Έβαλε μυαλό ο κόσμος. Απομακρύθηκε και από τα διοικητικά και από την μπλοκή και από αυτά έβαλε μυαλό. Είναι πολύ ακριβά τα διαρκεία. Ο γιατρός λέει είναι ακριβά τα διαρκεία. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, στην καλύτερη θέση στα πηγάδια να είναι το εισιτήριο πιο φθηνό από το πέταλο του Άρη. Ναι. Κοίτα να δεις. Εγώ δικαιολογώ τη διοίκηση εφόσον έχει κάνει κινήσεις καλές. Όποιος θέλει να δει τον Άρη με ανακαινήσεις, με χόρτα, με τέτοια, με γήπεδα, με μαγαζιά, με εγκαταστάσεις κτλ. Θα αναγκαστεί στο βάθος χρόνου, επειδή δεν θα έχει κόσμο το γήπεδο λόγω των τιμών. Πρέπει να στηρίξει. Το πρέπει, δηλαδή τώρα εντάξει, απευθυνόμαστε και σε έναν κόσμο ο οποίος χάνει διαρκώς από το εισόδημά του. Δηλαδή εντάξει, να είσαι και βάσει εποχής και λογικός. Δεν μπορείς να χτυπάς τώρα αναδιπλασιασμό τιμών σχέση με τη Football League. Να υπερδιπλασιασμό. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι φοβερά. Λοιπόν, να ρωτήσουμε τον κόσμο κάτι άλλο. Επειδή εγώ τους φίλους από κάτω που μας ακούνε, ναι, από το σπίτι, ξέρω εγώ, τα αυτοκίνητα κτλ., θέλω την άποψή τους. Τηλεοπτική ή ιντερνετική εκπομπή με γκολ φάσεις, με γιατρό Ηρακλειδέα, πρώην. Ξανθιώτη. Μου λες τέτοια πράγματα τώρα. Και Χατζινάκο θα γουστάρατε και Μάτζιο τρίτο για τα ευρωπαϊκά. Κωστής Ραπτόπουλος, Γιώργος Μάτζιος, γιατρός, κτηνίατρος να πούμε, Βασίλης και Χατζινάκος. Και να έχω ένα πάνελ εκεί, να έχουμε τον Μπόκο Λόκο να κάνει το μοντάζ και τα λοιπά. Θα γούσταρε ο κόσμος μια τέτοια εκπομπή. Και να μαλώνει, ξέρω εγώ, ο Ηρακλήδεας, ο πρώην γιατρός. Αυτό το ακουστικό λίγο ξεσπληρώνεται, από πού και να το αντλείς. Ποιος πού? Δηλαδή, άμα σε ανακαλύψουν ότι κάνεις κέρδος από το πουθενά με πνευματική παραγωγή, άλλη πνευματικά δικαιώματα, άστο. Εδώ είναι μεγάλο το ρίσκο, εντάξει. Θα γίνει και αυτό, θα τα πληρώσουν τα δικαιώματα. Τι στεναχωριέσαι. Εντάξει, δηλαδή, πρέπει να υπάρχει στον αέρα. Για, μια από κάποιους λέει για αριστεροσύνη εδώ πέρα. Όχι, λέει, κάτσε, διαβάζω το μήνυμα. Διαφάνεια. Κάτσε, κάτσε. Φορά... Δηλαδή, φίλε, εσύ με την αριστερή σκέψη να φανταστώ ότι δεν έχεις ούτε ευρώ γιατί τα δίνεις στο βωμό της ίδιας κατανομής. Από θεωρητισμούς που χτίσαμε, σκάσαμε. Ό,τι έχει σχέση με τα δικά μου κομμάτια στη συναλλαγή μου, ναι, πάντα επιδιώκω να είναι με διαφάνεια και να. Α, είναι και χουβαρντάς ο γιατρός. Δηλαδή, φορολογική συνείδηση καθαρή. Φορολογικά δεν οφείλω τίποτα στο κράτος, έχω πολύ καλή σχέση. Ναι. Και μάλιστα. Πώς θα οφείλεις, ρε? Και να θες μπορείς να φύγεις, μπορεί δηλαδή, να κρύψεις τίποτα. Αφού είσαι δημόσιος υπάλληλος, να πούμε. Εντάξει, θα κρύψεις. Στην πραγματικότητα και μπορεί να ράψει δύο σκύλους που τους βάρεσε το γουρούνι στο κυνήγι και να πάρει 200 ευρώ το ράψιμο και να σώσει το σκύλο και να τα πάρει μαύρα. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο δεν κάνω και ιδιωτικό επάγγελμα. Ναι. Θα αρέσει. Ναι, έχω το δικαίωμα. Γι' αυτό δεν ιδιωτεύω. Γιατί περιμένει την γυναίκα με πρίκαση. Δεν είναι ιδιωτεύει. Άμα δεν είναι τραπεζικό. Όχι, ούτε σε άλλο μια χαρά αμύγω με τη συνεργασία. Τι έγινε τώρα με τα σεξουαλικά, τι γίνεται. Στην πέφτουν πάλι οι γυναίκες μόλις περάσει τα 38-39 σου ορμάνε που είσαι γιατρός. Για λέγε. Σπαθεί τώρα. Τώρα σπαθεί, θα μείνει. Αυτό είναι προσωπικό. Εντάξει, πάνω κάτω, ναι. Εντάξει, υπάρχουν προτάσεις. Καταλαβαίνεις ότι σε θέλουν για αναπαραγωγή και δεν γουστάρεις. Σε βλέπουν σαν αναπαραγωγικό μέσο. Αναπαραγωγικό μέσο. Σου λέει κτηνίατος είναι, πάρ' το κορίτσι μου, σίγουρη δουλειά έχει. Ο γάμος είναι μια μορφή συνεταιρισμού. Κάτσε να μάθουμε. Μια εταιρεία είναι. Ναι. Ανώνυμη. ΕΠΕ. Όπου έχει κάποιους στόχους, κάποιους σκοπούς. Ναι, ναι. Εντάξει, ο καθένας σε ιεραρχή το τι θέλει. Αν κάποιος θέλει, ας πούμε, να γίνει γονιός. Αν κάποιος θέλει να έχει, ξέρω εγώ, σύντροφο, εραστή. Τα πάντα. Ναι. Βλέπεις σε κάθε τομέα σε τι καλύπτει ο σύντροφό σου και αναλόγως επιλέγεις. Αλλά
Εντάξει, υπάρχουν προτάσεις, αλλά δεν είμαι πολύ δεκτικός. Όταν λες προτάσεις, δηλαδή οικονομικά σε συμφέρουνε? Όχι. Όχι. Αν είχες μια πρόταση οικονομικά καλή, δηλαδή να μια 37, η οποία ας πούμε αρχίζει και κάνει την πρώτη κυταρίτιδα, πίνει τις κοκακόλες, θέλει να κάνει παιδί, έχει και αυτή μια καλή επαγγελματική στέγη να πούμε, είσαι σιγουράντζα να πούμε, θα έμπαινες μέσα ας πούμε? Κοίταξε. Άμα ήταν και ο παδός του ποδοσφαίρου και την έλεγε, μωρό μου, θα πάμε στην Ξάνθη να δούμε Ξάνθη Πανιώνιος. Ούτως ή άλλως, και να ερχόταν, ας πούμε. Ξέρεις ότι μόλις έρθει το παιδί. Όλα αυτά να τα έχεις τώρα. Περιμένεις δηλαδή. Όλα αυτά που του λες να τα έχει μια γυναίκα. Ναι. Ο κυριότερος λόγος να κάνει κάποιος άνθρωπος στη ζωή του γάμου είναι το να κάνει παιδί. Ναι. Αντικειμενικά αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Ξέρεις ότι με την πάροδο του χρόνου χάνεις και εσύ και σε ελκυστικότητα και ο σύντροφός σου. 100%. Δηλαδή ναι. Δεν μπορείς σεξουαλικά να έχεις την ίδια έλξη από την πρώτη στιγμή. Ναι. Και η στάση εφθορά είναι ακόμα πιο έντονη. Οπότε. Ειδικά και στη γυναίκα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε. Πρέπει να είσαι συνειδητοποιημένος, ναι, πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή ναι, είσαι, να βλέπεις πούμε... μακροχρόνια. Ναι. Μην βλέπεις το τώρα. Να βλέπεις και το μετά. Πάντα εμένα μου αρέσουν τα projects με μακροχρόνια προοπτική. Γι' αυτό και γίνα και Ξάνθη. Ναι. Γιατί βλέπει μακριά. Φράζει Ξάνθη. Πώς δεν βλέπει μακριά Ξάνθη. Οπότε δεν σε συμφέρει οικονομικά, λες. Βέβαια, το εξετάζεις αυτό. Ναι. Όλες τις παραμέτρους. Ναι. Δεν θα κάνεις παιδί με μία που ας πούμε δεν θα σε εξασφάλιζε, ας πούμε, την. Για το παιδί κυρίως. Να υπάρχει το παιδί μια εξασφάλιση. Ναι. Δηλαδή, αν ερχόταν μία ας πούμε γυναίκα που είναι συνιδιοκτήτρια ενός σχολείου ιδιωτικού. Που έχει λεφτά η μαμά, ο μπαμπάς. Ναι, δηλαδή υπάρχει αυτό που λέμε η αδυναμία συνύπαρξη. Γιατί ο ιδιωτικός τομέας έχει κάποιο συγκεκριμένο ένταση και το δικό μου επάγγελμα δεν έχει σταθερότητα. Ναι. Με την έννοια του περιβάλλοντος. Δηλαδή μπορώ, ναι, να μεταφερθώ δεξιά και αριστερά. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό, αυτό δυσκολεύει. Ναι, δυσκολεύει. Δεν δυσκολεύει. Ενώ μια συνάδελφό θα την παντρευόσουν. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν. Σε κάναν κανένα προξενείο με καμία συνάδελφο? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Δασκάλα, καμία... νομίζω ότι ο κλάδος των εκπαιδευτών. Καμιά τεμπέλα καθηγήτρια και των Αγγλικών. Κοίταξε, τίποτα καμία που δουλεύει 110 μέρες τον χρόνο. Πάρτινα γιατί. Εξάλλου δεν δουλεύουν αυτές. Μάλλον να μείνουν έγκυος 3 χρόνια. Χίλιες μέρες δεν δουλεύουν. Τρία χρόνια. Είναι 14 μήνες οι άδεια κοίησης. Πόσες είναι? Μια άδεια ανατροφής μαζί. Ναι. 14 μήνες. Μπορεί να πάρεις και εσύ άδεια κοίησης. Ναι. Δεν μπορεί να κοίησεις. Όχι, άδεια ανατροφής. Ανατροφή. Εφόσον. Άδεια κοίησης. Λάθος το είπανε. Άδεια κοίησης. Λάθος. Αναφοβερό. Δεν φτάνει η επιστήμη. Μπορεί να φτάσει η επιστήμη. Με το Πασόκ θα μπορούσε να πάρει. Με το Πασόκ τα πάντα. Και αυτοί που βλέπα πέραν επιδόματα. Σαν τυφλή, τέλος πάντων, εντάξει. Ας το αφήσουμε, αυτό είναι. Οπότε λες, στον αέρα λες 35, 36, 37. Άμα έχεις μαρούλι και τα λοιπά. Με τον Πασόγραφη λέει χείριση προς άτι, ναι. Κάνανε οι γυναίκες, τι μου λες τώρα? Ναι. Κοίταξε. Γίνανε και τέτοια, ναι. Πρόεδρος αστυνομικών αεροδρομίου. Ποιο, άμα, κάτσε εδώ, έχουμε θέμα. Μας πιάσανε, τι έγινε? Καταρχήν, ρε Γούντι Άλεν που θες να κάνεις τηλεόραση, αεξί. Πιο ανέραστο. Εξή δεν έχω βρει να πούμε. Ο άλλος από το φόβο του δεν ήρθε. Τι να σας κάνω. Ποιος αριστερός ρε Κωστή? ΣΥΡΙΖΑ έχει 40 βουλευτές πρώην Πασόκους. Κυβερνάμε τον Καμένο, λέει. Α, κυβερνάμε τον Καμένο. Οπότε ποιοι προηγούμενοι φταίνε? Καλά να περάσει, λέει ο φίλος. Μάλιστα. Λοιπόν, κάποιοι φίλοι του Άρη λένε ότι το 100 με το 120 στο πέταλο δεν έχει μεγάλη διαφορά. Ναι. Για μένα προσωπικά λόγω εποχών, ναι, το 120 τώρα είναι δυσβάστακτο. Ναι. Και στο πέταλο ακόμη. Ναι. Έλα ρε φίλε τώρα, 100-120 άλλο σώθηκε μια φορά, τα δίνει όλη τη χρονιά τώρα. Τα 20 ευρώ και τα 30 ρε φίλε τώρα. Εντάξει, το βλέπεις έτσι, αλλά. Τι είναι βιοποριστικό, 20 ευρώ παραπάνω ή 30 για εδώ, όλη τη χρονιά να δεις την εδώ ομάδα υπάρχουν σου? Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν διαρκείας με δόσεις. Αυτά τα 100-120 τα παίρνουν με δόσεις. Δεν είναι εφάπαξ το ποσό. Τι να σου πω ρε φίλε. Δεν τα έχουν να τα δώσουν. Εντάξει. Γι' αυτό λέω ότι τιμές στο. Δηλαδή μια ομάδα που ανεβαίνει μόλις από τη Football League δεν πάει να πάει τον brand name Άρης. Πρέπει να σκέφτεσαι από πού προέρχεσαι. Βρε γιατρέ, ο Άρης δεν έχει, λέει, τους στόχους της Ξάνθης, ούτε το budget της Ξάνθης. 100 ευρώ είχαν τα πέταλα με Ηλιάδη Σκόρδα όταν πέσαμε και τώρα λέει 120. Λέει, ναι. Η Ξάνθη έχει συνολικά ένα κόστος λειτουργικό γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ, ο Άρης να έχει 4. Σιγά τη διαφορά. Και ο 5-12 λέει σήμερα τελειώνει το όνειρο του ΠΑΟΚ για Τσούλου. Εύχεται μάλλον. Δεν προβλέπει. Εύχεται αυτός. Λοιπόν, πάντως να πω, ναι, κάτι, ναι, κλείνοντας, ναι, την προηγούμενη εβδομάδα που έβλεπα ΠΑΟΚ, ναι, με τη Βασιλεία, ναι, αυτοί που είχαν πολύ αντιπαοκτσίδι κομμένους ήταν οι αεκτσίδες. Οι αεκτσίδες, ε! Ναι, 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 ναι. Παλιά δεν υπήρχε αυτό. Άνοιξε μια νέα ωραία κόντρα. Όχι, όπως και οι ΠΑΟΚτσίδες έχουν μεγάλο τέτοιο με τη. Δηλαδή είναι φανατική Σέλτικ σήμερα. Ναι, ναι. Ναι. Υπάρχει έτσι μια πολύ έντονη αντιπαλότητα. Ενώ ο Αργιανός δεν έχει πρόβλημα να περάσει. Δηλαδή πιστεύω πλέον το πάω ΚΑΚ. Αφού είσαι Αργιανός, έχει κανένα πρόβλημα να περάσει. Εγώ φίλε, επειδή έχω μαγαζί, θέλω να περάσει ΑΕΚ. Φράζει το μαγαζί. Αυτό θα σε κρίνω, ρε φίλε. Αντιαξή δεν είμαι, δεν έχω θέμα με την ΑΕΚ. Άρα θα κοιτάξω, ρε φίλε, επαγγελματικά. Άρα είσαι καπιταλιστής.
Τι να κάνω, έχω εγώ αντιπαλότητα με την ΑΕΚ Ξαναριανός, λοιπόν, δεν έχω. Λοιπόν, βλέπουμε ΠΑΟΚ το περάσει. Βράδυ στη Μαρίτα και ναι. 10 η ώρα παρατέταρτο. Και καπάκι, καπάκι την ΑΕΚ. Γιατρέ θα έρθεις ή θα έχεις εκεί πέρα. Έχω δουλειά, είπα. Αμάρε γιατρέ. Πόσο θα έχουμε τον Γιώργο από τη Μαρμίδα θα έρθει, ο Γιώργος πάλι. Δεν λέγονται αυτά στο μέρα, είναι προσωπικά. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές. 2-31-090-90 μετά το διάλειμμα, πείτε ό,τι θέλετε, προσθέστε, αφαιρέστε. Πείτε για μια τηλεοπτική εκπομπή με ανάλυση φάσεων, ιντερνετική ή μη ιντερνετική, με γιατρό και Χατζινάκο. Ποιον άλλο θα θέλατε, εγώ λέω το Μάζιο για την Ευρώπη και είναι εκπληκτικός ο Μάζιος. Νομίζω πρέπει οπωσδήποτε να πάρει. Από ναι. αυτούς που δίνουν στοίχημα εδώ, στην, να πούμε από τους συντελεστές, είναι ο πιο διαβασμένος και για το πιο εντυπωρικό πρωτάθλημα πιστεύω ότι ο Γιώργος το έχει παρακολουθήσει. Έτσι. Δηλαδή αυτά που δίνει, ναι. ξέρει τι δίνει. Έτσι. Δεν είναι, ξέρω εγώ, το Ιντερ Τούρκου. Ξέρει και μπάλα το σκυλί. Δεν είναι το Ιντερ Τούρκου Τούρκου. Ξέρω εγώ το θεϊκό. Μη. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πιστεύεις στα θαύματα? Δοκίμασε Ευλογημένο. Ένα προϊόν χωρίς ζωικά συστατικά, μόνο από 100% αγνές φυτικές πρώτες ύλες. Η ιδανική επιλογή εάν το τυρί έχει αποκλειστεί από τη διατροφή σου. Νηστίσιμο, κατάλληλο για vegan, χωρίς γλουτένι, λακτόζι και καζεΐνη. Τέλειο σε κύβους στη σαλάτα. Λιώνει υπέροχα στο τόστ και στην πίτσα. Ο καθένας για τους λόγους του και όλοι μαζί Ευλογημένο. Γεύση εξ ουρανού. Θα το βρείτε χύμα και συσκευασμένο σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι τυρί, είναι Ευλογημένο. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει αίρεση αυτή η μπαταρία? Ωρε φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ. Η μοναδική στην Ελλάδα με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Στη Θεσσαλονίκη δύο πράγματα αγαπάμε. Τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας. Τα καταστήματα 4ALL ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με τόσα καταστήματα 4ALL στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Δύο νέα καταστήματα 4ALL λειτουργούν ήδη. Βασιλέως Γεωργίου 42 και Κλεάνθους με Κωνσταντινούπολεως 90. Έγκο. Τώρα τα Flash δεν πέφτουν μόνο στην ύφη. Alter Ego. Υπογράφει τη μόδα στο γαμπριάτικο κουστούμι, τα παπούτσια, τα αξεσουάρ με εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Όταν ο γαμπρός κλέβει την παράσταση, είναι Alter Ego. 25 Μαρτίου 12, Νέα Ευκαρπία, Πασαλίδη 85 Καλαμαριά και νέο κατάστημα στο κέντρο της πόλης, Παύλου Μελά 36 και στο alteregofashion.gr. Alter Ego και στο γαμπριάτικο ντύσιμο καθορίζει το ανδρικό στυλ. Αυτό το καλοκαίρι κλείσε το Ρενό που θέλεις με μοναδικές προσφορές που θα σε ταξιδέψουν με όφελος έως 2.000 ευρώ και προνομιακό επιτόκιο από 9.990 ευρώ. Έλα σήμερα στη Ρενό. Ισχύει για έτοιμο παράδοτα αυτοκίνητα έως τις 31 Αυγούστου. Καημένη μάνα, κλείσε τη βάνα, θα βγάλω κάρτα για Waterland. Απίδες κόβω με νεροχύτη και σκαονίτη στη Waterland. Ζέστα. Waterland. Επειδή ΠΑΟΚ γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Απόκτησε τα εισιτήρια διαρκείας ΠΑΟΚ 2018-2019 για όλους τους αγώνες πρωταθλήματος κυπέλου και UEFA μέχρι και τη φάση των ομίλων. Διαθέσιμα στο paokfc.gr και στο γήπεδο της Τούμπας. One team. One dream. Μετρόπολης 95,5.
ταχύτατη, εμπεριστατωμένη. 6 γραμμές 8 Αυγούστου. Ναι, γιατί τι είναι 8 Αυγούστου. Το ραδιόφωνο είναι παγκόσμιο. Και δεν είναι το ραδιόφωνο πριν 10 χρόνια, 15. Δεν είχε Facebook, δεν είχε Ιντερνετ. Το ακούγαν μέχρι το Μαχαλά στο Λιτόχωρο. Και άσε να χράτσα χρούτσα το σήμα, χανόταν το σήμα. Χράτσα το σήμα, πέφτα δύο κλανιές από το Δία και δεν χανόταν το μικρό. Α, το ραδιόφωνο έγινε παγκόσμιο. Οι εφημερίδες μείνανε στο τοπικό. Άλλο το ραδιόφωνο, άλλο η εφημερίδα. Γραπτό που λέει με πάω και πρώτη αγωνιστική, τι να διαλέξω, την Ξάνθη ή τον Ατρόμητο λέει, ή τα Γιάννενα. Όποιον και να ξεκινήσει, φιλικό θα είναι το μάτς. Γραπτό που λέει πάρε τον κόκκινο στην τηλεόραση να τον μάθει, λέει και άλλο κόσμο να σπάσετε τα μία. Θα είναι το πιο αντιτηλεοπτικό ωραίο δίδυμο, λέει ο φίλο. Ναι, κόκκινο φοβάται την κάμερα. Γιατί επειδή είναι άσχημος, και εγώ είμαι άσχημος, αλλά εγώ δεν φοβάμαι την κάμερα. Αυτός τη φοβάται. Και κοιτάζει προς τα κάτω και μαζεύεται και δεν μπορεί να κουνηθεί και δεν μπορεί να εκφραστεί και δεν μπορεί να κουνήσει τα χέρια, τα πόδια. Πάμε στον κόσμο, καλησπέρα, ναι. Καλά, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Γιατρέ, ο γιατρός. Να θέσω κάτι, φιλαράκι. Ακούω, ναι. Πρώτη φορά είναι που η ΕΤ χρηματοδοτεί το ποδόσφαιρο. Καλή ερώτηση. Κοίταξε, εμένα προσωπικά το κομμάτι αυτό το να έχει ελεύθερο κανάλι και το κρατικό δεν με ενοχλεί καθόλου. Εγώ λέω για το κομμάτι της αναδιάρθρωσης δεν συμφωνώ. Αυτή η συρρήκνωση δεν με εκφράζει. Άστα αυτό το κομμάτι, το ότι η ΕΡΤ χρηματοδοτεί το ποδόσφαιρο, έχει κάποιο πρόβλημα με αυτό? Όχι, κανένα. Πώς δεν έχει? Οι άλλοι που λησάξαν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν κανένα πρόβλημα. Γιατί ξέρεις τι έγινε τώρα? Χαλάστηκαν. Γιατί θα είχαν όλες τις ομάδες του χεριού τους, κατάλαβες? Ήταν μάγκες και δεν θέλαν το κράτος να χρηματοδοτεί τις ομάδες και να μπαίνουν λεφτά από την τσέπη των πολιτών, ας λέγανε στην Νόβα, φίλε, και εμείς πάμε με αυτούς ή θα δώσεις όλους ή τίποτα. Αλλά τους χάλασες τώρα γιατί θα πάρουν τηλεοπτικό και θα κάνουν ομάδα οι άλλοι. Έτσι. Καλά, δεν είναι το τηλεοπτικό το κύριο έσοδο. Μάλλον στην Ελλάδα είναι το κύριο έσοδο. Κάτσε να ακούσουμε, ναι. Για πες. Η ΕΤ δεν έχει μόνο το ποδόσφαιρο. Έχει και το μπάσκετ. Έχει και το μπάσκετ, την Α1. Εκεί γιατί δεν μιλάτε, έτσι. Εγώ πέρσι είχα εκφραστεί δημόσια ότι το Basket League Show της ΕΡΤ είναι καταπληκτικό σαν παραγωγή. Γιατί ρε φίλε, το ποδόσφαιρο και δεν είναι καταπληκτικό σαν παραγωγή. Μα συμφωνώ. Κοίταξε, από τη στιγμή που ο κόσμος πληρώνει για την ΕΡΤ ούτως ή άλλως, δηλαδή είναι συνδρομητικό κανάλι ουσιαστικά, γιατί να μου τη δώσει και ένα ικανοποιητικό θέαμα. Δηλαδή από το σκέψω ότι προχθές το Ε, λέμε είναι ιδιωτική τηλεόραση, που είναι ελεύθερο κανάλι, και στον ΠΑΟΚ χτύπησε 79% και στον Ατρόμητο, που ο Ατρόμητος είναι 63%. Έφυγε, σε επόμενη γραμμή. Δεν ταχύς, ωραίος, απάντησε ο γιατρός. Μια χαρά ταχύ, είναι, δεν μας πειράζει αυτό. Τελείωσε, δεν μας πειράζει. Απάντησε, σε επόμενη γραμμή, ναι. Εγώ είμαι. Ναι, εσείς. Αλλού υπάρχει η διαφωνία. Καλησπέρα, Κωστή. Πες στον κύριο Χατζηνάκο, τον συμπαθή, ότι η Καλιφόρνια πάει και αλλά θα ήταν 7 άνθρωποι. Όχι 97 ως εδώ. Έχει λιγότερα παράνομα φαίνεται εκεί πέρα. Αυτό δείχνει πόσο έτοιμο είναι το κράτος μας. Να μ' αρέσουν οι Τούρκοι με τα φλογοβόλα, θα κάνουμε 97 κιλά. Λοιπόν, εμείς σαν τα οξύ... Όλο τον Αύγουστο θα καίγεται η Καλιφόρνια, βρε. Όλο τον Αύγουστο θα καίγεται. Όλο για τον Άρη, τον Ιακλή και την Εξάνθη λέτε. Σήμερα παίζει μεγάλη παοκάρα. Εμείς σαν τα οξύδες. Ήταν λάθος ο φίλος ο προηγούμενος. Χαιρόμαστε που ο Άρης θα πάρει τα λεφτά την ΕΠ, γιατί θα τα πάρει του Αγίου τέτοιο ανήμερα. Καταλάβατε. Οπότε δεν νομίζω, φίλε. Δεν νομίζω, φίλε. Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω, κύριε Χατζηνάκο. Εντάξει. Και τέλος, τελειώνω με αυτό. Όποιον Αριανό ξέρω και ξέρω πολύ συμβολή, δεν έχει πάρει διαρκεία. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ναι, σας τη λένε τώρα οι παοξίδες που κάνουν καμιά 17.000 ότι δεν πήρατε διαρκεία ενώ ο πρόεδρος έχει πάρει παίκτες. Ναι, αλλά οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ ξεκίνησαν ήδη και του Άρη ξεκινάνε άσχημα. Δεν ξέρω τι λέει. Δεν ξέρω. Καλημέρα, ναι. Έχει πιο χαλαρότητα ο Αριανός να πάρει διαρκεία. Έλα. Έχει αυτό το. Αηδίες. Ναι. Κριτήριο. Ναι, φίλε, εσύ. Σήμερα υπάρχει μεγάλη ίντριγκα για το μάτς. Δηλαδή. Μαθαίνω ότι. Έπεσε και ξύλο μεταξύ Παοξίδων και Ρώσων. Έγινε γερό ο πατυρτή. Τελικά ήρθαν όσοι οπαδοί στη Θεσσαλονίκη. Κάτσε ένα-ένα. Έπεσε καλό ξύλο. Παοξίδες με Ρώσους. Έγινε φασαρία. Οι οπαδοί της Σπαρτάκ στην πόλη, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι έχουν εξασφαλίσει ιντερνετικά καμιά 150 εισιτήρια, ας πούμε. Και επειδή πρόσφατα λέει έχουν αδερφοποιηθεί με τη θύρα 7 του Ολυμπιακού, λένε ότι ο παλιό του Ολυμπιακού με τη Βόρεια Ελλάδα τους δώσουν ταυτότητες για να μπουν μέσα και να τρουπώσουν όπως έλεγε. Μα έπεσε ξύλο ούτως ή άλλως. Έπεσε ξύλο. Και επίσης υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, ας πούμε, από τα πρώην Golden Boys του Πούτιν. Ναι. Γιατί έμαθα ότι ο πρόεδρος της Σπαρτάκ ήταν πρώην στρατιωτικός, ο οποίος με μια ανοιχτή, ας πούμε, για αυτούς τους εκατομμυρίουχους, γιατί με τις ευλογίες του Πούτιν πήρε μετοχή σε μια μεγάλη ενεργειακή, ας πούμε, μονάδα εταιρεία. Και έκανε κάποιες δηλώσεις ότι πάμε, λέει, σε μια έδρα που βγαίνουν πιστόλια, να πούμε, κτλ. Δηλαδή υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός
μεταξύ ας πούμε των Ρώσων Golden Boys του Πούτιν και το μάτι θα είναι πολύ εχθρικό να πούμε. Ωραία, αυτοί, εμείς θέλουμε τέτοια μάτια. Θέλουμε... Υπάρχει ίντρικα και δεν ξέρω αν δούμε κανένα μάτι τύπου με τον Ολυμπιακό. Αυτό στην Κερκίδα δηλαδή... νομίζω. Καλό, καλό είναι να υπάρχει πάθος. Δεν στο χώρο δεν έχουν χωρίσει κάτι. Είναι μεγάλη επιτυχία, Κώστα. Ποιος? Δηλαδή κάποιοι σε κράζουν, αλλά άμα πάρει στο παλί, ούτε στον παπά μην το πει. Με κράζουν, το 0-0 είναι καλό αποτέλεσμα. Ας κράζουν. Το 1-1 είναι μεγάλη επιτυχία. Το 1-1 δεν είναι καλό. Το 0-0 είναι καλό. Το 0-0 είναι καλό. Όχι, θα πω το 0-0 δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό πολύ. Ποιο διαρκείας πήρες? Διαρκείας περιμένουμε να πούμε. Περιμένουμε τις εγγυήσεις να πούμε. Ο Πασχάλης, ο Παλιγιάννης, ο Βασίλης ο Παλιγιάννης σου στέλνει τα χαιρετίσματά σου μέσω του Facebook. Πάλε τη βραδινή εκπομπή εσύ γιατρέ μου. Γιατί δεν λες ότι σε πάω να πάρεις καμία εκπομπή ρε γιατρέ και εσύ. Πάμε επόμενη. Ρε από ψέματα. Φιλοπαουξες είναι γιατί. Όχι δεν είναι καθόλου φιλοπαουξες. Άστα αυτά τώρα. Η αλήθεια είναι ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια σχετική συμπάθεια λόγω της ιδιαίτερης αδυναμίας που έχω στο Λουτσέσκο. Γιατί τον είχαμε στην ομάδα, τον θεωρώ και τον εκτιμώ ότι είναι ό,τι καλύτερο πέρασε από την Ξάνθη. Γι' αυτό και υπάρχει μια συμπάθεια. Αν φύγει ο Λουτσέσκου, δεν θα συμπάθω τον ΠΑΟΚ. Λόγω Λουτσέσκου. Συμπαθιέται αυτός ο Λουτσέσκου, ρε. Από μένα συμπαθιέται αυτά τα μούτρα να πούμε. Ποδοσφαιρικά, άλλο τώρα το κομμάτι του εμφανισιακό. Εγώ αμφιβάλλω ούτε οι παοξίδες αν του συμπαθούν τον Λουτσέσκο. Φυσιογνωμικά, ρε παιδί μου. Και επειδή ο άνθρωπος αυτός έχει αφήσει πολύ δεν βγάζει μια ξυνήλα, ρε παιδί μου, εκτός, μια τέτοια. Εκτός ποδοσφαίρου είναι πολύ διαφορετικός ο Ρασβάν. Ο Ρασβάν. Ο Ρασβάν, έγινε φιλαράκι τώρα. Μόνο που ήταν φίλος ο μπαμπάς του με τον. Πώς το λένε? Τσαουσέσκου. Τον Τσαουσέσκου τον κάνει αντιπαθητικό. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, φίλε, είσαι. Έλα, λοιπόν, άκου. Ευχοχώρη λέγεται. Παλιά ξέρεις πως λεγόταν. Καψόχωρα, εντάξει, οκ. Okay. Α, μπράβο, γιατί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει. Ρε. Δεν υπάρχει, πεύχο. Τώρα υπάρχουν δέντρα, πώς δεν υπάρχουν. Εντάξει, χανιωτέο είμαι, αδερφέ. Υπάρχουν πάνω από το δρόμο και έξω από το χωριό. Εκεί προς το Γλαρόκαμπο χαμός γίνεται. Γλαρόκαμπο. Τέλος πάντων. Εκεί που είναι τα beach bars. Τα beach bar είναι νόμιμα ή παράνομα εκεί. Παράνομα εκεί. Όλα είναι παράνομα, μάλιστα. Μην τα λέω αυτά στον αέρα. Εκκλησιαστικά. Κατάλαβα. Λοιπόν, και εκεί το Άγιο Όρος είχε ιδιοκτησίες πολλές μετόχια χαμό. Το Άγιο Όρος είναι νόμιμο ή παράνομο εκεί, χτισμένο. Όχι, εγώ φιλανή μου να κράτουσα, τα είχα πάρει όλα μία ανοιχτή. Όλη τίποτα, αυτή την εκκλησιαστική περιουσία. Τίποτα μπορείς να κάνεις. Μία ανοιχτή δήμευση. Δεν έχει. Δεν έχει. Κάτσε ρε φίλε, τι Άγιο Όρος. Διατάγματα σουλτανικά τώρα βρίσκονται αυτά στην κατοχή της εκκλησίας. Από διατάγματα του Σουλτάνου να πούμε κατοχικά και θα τα έχει ακόμα η εκκλησία τώρα, οικόπεδα και τέτοια. Τα φιλέτα του κράτους, σοβαρά μιλάμε τώρα. Λοιπόν, άκου λίγο, ρε. Λέγε. Δεν με λες, η ΑΕΚ τώρα με ποιον μπορεί να κάνει, όχι να κάνει έτσι μια σχέση ας πούμε, με ποιον μπορεί. Σχέση. Τι σχέση, εννοείς να αναπτύξει παραρτηματοποίηση με άλλες ομάδες. Όχι παράρτημα ρε παιδιά, κατευθείαν παράρτημα. Αλλά μια καλή συνεργασία. Μπορεί. Μια καλή συνεργασία εννοείς. Μπράβο, ναι. Ολυμπιακό όχι, Παναθηναϊκό όχι. Έτσι πως είναι Παναθηναϊκό, όλοι μπορούμε να το πάρουμε. Λαμία μπορεί να κάνει. Λαμία. Ποιος μένει. Η Λαμία μένει. Χάρη αγόρι μου. Καρυπίδης. Λοιπόν, ο Μελισανίδης θα ψιλοβρήκε να μου, του έχω σε κάποια φράγκα όπως πιστεύω εγώ. Έκανε τις μεταγραφούλες του. Ο Μελισανίδης έχω σε φράγκα για την ΑΕΚ. Ο Μελισανίδης δεν έχει χώσει φράγκα για την ΑΕΚ. Θα χώσει φράγκα. Κόπηκε σε επόμενη γραμμή. Εδώ είναι κολλητός με τον Καλαϊτζίδη και ούτε νερό δεν έχει δώσει. Πλάκα κάνεις τώρα. Με τον Απόλλωνα τι γίνεται, μαθαίνεις κάποια πράγματα. Κακά πράγματα. Δηλαδή πάει για Αστέρα Μαλλιάδας η δουλειά. Ναι, πάει για Αστέρα Μαλλιάδας η δουλειά. Τι, αντικατάσταση. Αφημή. Όχι, όχι, αντικατάσταση. Να παίξει γάμα εθνική και να ανοίξει θέση. Ναι. Για Μαλλιάδα. Ναι. Μάλιστα. Ραπ. Μάλιστα. Να καζώσω, να σπινιάρω. Ναι, βάλε Δευτέρα και φόρο τόσο. Ρατόπουλο, ακούω από τις 2.30 ώρα και ακούω μιλάτε μόνο για κάτι χωριά σαν την Ξάφη και σαν τον ΠΑΟΚ. Σήμερα παίζει πρωταθλήτρια Ελλάδος. Yeah. Αγώνα στη Σκωτία. Ναι, 4 θα βάζει. Ανάλυση δεν κάνατε. Τι θέλετε, δηλαδή, σα ακούνε μόνο μπαουτσίδε. 4-1. Να το Μετρόπολη 4-1 είσαι. Ρε φίλε, είπαμε στην αρχή, αναμένουμε ένα παιχνίδι πολύ πιο ανοιχτό. Ανάλυση θέλουμε, ανάλυση βιολογική από τον αναλυτή. Έλα, ναι, δύο βιολόγους έχουμε εδώ. Είναι. Εσείς μιλάτε για τα χωριά. Εμείς δώσαμε για το παιχνίδι αυτό. Ως ελκυστική επιλογή το over 1,5 της Celtics, απόδοση 2. Ναι. Αυτό, ότι η ΑΕΚ θα δεχτεί πάνω από 2 γκολ. Τα 2 ημίχρονα, γράφτο, άντε για. Φορτσάντος. Και το 1,85 να βάλει έστω ένα γκολ η ΑΕΚ δεν είναι κακό άμα το πιστεύεις. Έρχεται. 1,85 over μισό γκολ η ΑΕΚ. Μετά τον ΠΑΟΚ στη Μαρμίτα περιμένουμε αεξίδες για να αναλύσουμε. Μετά τον ΠΑΟΚ. Ναι. Μαρμίτα θα είμαστε, θα αναλύουμε. Θα θέλω καρέκλα και μαρτίνι. Καλά. Μάλιστα. με καζόλα. Με σπράιτ. Ναι. Έλα ρε Μόρτι. Καλώς τον Τζούκα. Έλα.
Μ' ακούτε? Σε ακούμε. Πάω ΠΑΟΚ θέλω να ξεκινήσει το πρωτάθλημα για να ξεκινήσω έτσι όπως τελείωσε. Ισοπαλία θα έρθει πάλι. Ισοπαλία, 4-0. Ναι, ισοπαλία θα έρθει πάλι. Ποια ήταν η τελευταία φορά που ΠΑΟΚ παίξα μαζί σε πρεμιέρα? Λοιπόν, θα σας πω για κανένα δύο. Το 4-4. 4-4. 99-2000. Λιμπερόπουλος και τέτοια πέμπες. Με Βαλένσια και τα λοιπά. Ντόλμπερκ. Ματσάρα εκείνη. Λέγε φίλε. Έκοσα την. Γιατί λες εσύ κάτω από 1,75 είναι κοντός? Εγώ στο 1,70 είμαι έτσι μειώδης και τερατώδης όπως είμαι. Και οι γυναίκες όλες στη λαϊκή με λένε γεια σου ρε ψηλένα. Οι γυναίκες σαν υπόντιες χαμηλοκόλλες εκεί πέρα. 1,50 και σε βλέπω ψηλό. Λεβέντη. Λοιπόν, ναι, θέλω να μου πει ο γιατρός λίγο. Ο Μζαπέ απόψε θα παίξει το πάω. Ο Μζαπέ. Όχι, δεν ξεκινάει. Όχι. Δεν ξεκινάει. Ποιος, ο Μζαπέ. Τι είναι αυτό? Ο Ζαμπά. Ο Ζαμπά. Α, ο Μζαπέ. Από Εμπαπέ έγινε Εμζαπέ. Ωραίο είναι. Αν δεν παίξει αυτός απόψε θα έχουμε επεισόδια. Λογικά ο Ελκαντουρί θα παίξει. Βασικός. Ναι, αυτός θα ξεκινήσει. Πέλκας και Λιμνιός με την κολόνα μπροστά. Με τον Μπρίγιοβιτς. Ναι. Και ο Κάνιας νομίζω είναι διαθέσιμος πλέον. Μα με τον Κάνιας έχεις με τον Κάνιας. Σ' αρέσει ο Κάνιας. Ναι, μ' αρέσει. Είσαι ανώμαλος, ρε. Σ' αρέσει ο Κάνιας. Λέγε. Και ένα άλλο θέμα θέλω να πω. Εγώ πάω και είμαι εντάξει, γεννήθηκα. Πάω και θα πεθάνω, δεν πειράζει. Γιατί τόσο ειρωνία βγάζετε κατά του Άρη? Δεν θα πληρώσει, δεν θα κάνει ομάδα, δεν θα πάρει. Έχει κακό προηγούμενο, έχει κακό είναι ιστορικό, εντάξει. Κάτι να τη δούμε, μια ομάδα είναι. Τα τελευταία 15 χρόνια πλήρωσε ο Άρης κανένα. Μετά το Κοντομινά ο Άρης είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του οικονομικά. Αυτό σε ρωτάει, 15 χρόνια, αν είναι τώρα εντάξει. Άντε καλή νίκη στον ΠΑΟΚ απόψε. Δεν σε βλέπω, δεν σε κόβω, για χ σε βλέπω. Ναι φίλε. Για χ σε κόβω. Καλημέρα στην παρέα. Καλώς τον. Καλημέρα, τέτοια ώρα. Καλημέρα. Μπορεί να ξυπνήσει. Ατρομητάρα εδώ. Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Καλώς το παίρνει. Καλησπέρα. Από Ελβετία παίρνει τηλέφωνο, νομίζω, ε. Ναι. Πού μένει, Βασιλεία? Περιμένουμε να έρθει ο Σεπτέμβριο, ρε φίλε. Τι κάνουμε, περιμένουμε. Κοίταξε, μα απογοήτευσε ο Ατρόμητο με την εικόνα του. Δυστυχώ αποκλειστήκαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Δεν είστε όπω πέρσι. Είναι πολύ νωρί για να κρίνει μια. Αποδυναμωμένοι είστε από πέρσι. Είναι νωρίς να τα κρίσεις μια ομάδα. Δεν νομίζω, θα το δούμε στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Τι θα δεις? Χωρίς Ντεγκινή, χωρίς Ουάρντα, χωρίς το φορ, ποιος ήταν ο φορ? Ο Ντάουντα. Ο Ντάουντα είναι? Έχει με τον Κουλούρι. Με τον Κουλούρι θα πάρει. Και το Μανσόν τον βλέπω λίγο βαρύ να πούμε. Λίγο βαρύ τον είδα τον Μανσόν. Ο Μανσόν είναι λίγο σουβλάκιας. Είναι λίγο κάτι μακουλάκια, τα έκανε ο Μανσόν. Ο Ριζβάνης και ο Χατζησαΐας μείνανε στάσιμοι στη φυσική, δεν κάνανε βελτίωση. Ο Γιαννούλης είναι ο καλύτερος παίχτης. Ναι, εντάξει. Ο τερματοφύλακας χειρότερος από πέρσι. Να πω λίγο καταρχήν καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ σήμερα και στον Ολυμπιακό αύριο. Και άμα πεις καλή επιτυχία. Της Ευρώπης είναι ξεχωριστά από τα εγχώρια. Ναι. Πρέπει όλοι να κυνηγάμε τους βαθμούς για την Ελλάδα. Ναι. Να ανεβαίνουμε επίπεδα, γιατί όπως βλέπουμε μας έχουν καβαλήσει ένα σκασμό χώρες. Έτσι. Οπότε σε λίγο θα βγάζουμε 2-3 ομάδες στην Ευρώπη. Κοίταξε, να πω κάτι στο φίλο του Τρομήτου, μια που και οι ομάδες μας στην ουσία είναι στην ίδια φιλοσοφία. Αυτά τα παιχνίδια τώρα που είναι τόσο μακριά από τους ομίλους του Europa League, δεν υπάρχει εμφανές κίνητρο αγωνιστικό. Τα βλέπουμε πιο πολύ σαν παιχνίδια προετοιμασίας. Δηλαδή και η Ξάνθη, όποτε βγήκε η Ευρώπη, και ο Ατρόμητος και η Τρίπολη δεν δίνουν και ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί ξέρετε. Τώρα δίνει πάσα στον Κατζινάκο. Βέβαια, αυτό τώρα. Σαν να με λες τώρα. Τι θέλετε δηλαδή, και βγαίνετε Ευρώπη, και ταλαιπωρείτε να πούμε την. Ουσιαστικά είναι ερμηνεία. Τρώγεστε να βγείτε Ευρώπη όλη τη χρονιά, πάτε Ευρώπη αγώνες προετοιμασίας. Είναι αυτό που λέμε. Είναι μια μορφή ηθικού κινήτρου για μια ομάδα όπως είναι ο Ατρόμητος Ξάνθη. Επειδή καταλαβαίνουμε την ίδια φιλοσοφία σαν ομάδες. Να πω λίγο κάτι για τα τηλεοπτικά και όλα αυτά που γίνανε χθες. Καταρχήν είναι πολύ σωστή η κίνηση το ότι όσοι άστεγοι πήγανε στην ΕΡΤ. Και θέλω να είμαι λίγο καυτικός γιατί διάβασα μια ανακοίνωση τώρα Ολυμπιακός, θύρα 7, Νέα Δημοκρατία, δεν κατάλαβα τι ήταν όλο αυτό. Αλλά αν είναι εάν η θύρα 7 βγάζει... Η θύρα 7 συνυπογράφει. Θα περιμένεις λίγο. Συγγνώμη, είναι δυνατόν ο Ολυμπιακός να μιλάει για τέτοια πράγματα όταν κάποτε ο Σωκράτης ο Κόκαλης που ήταν αγκαλιά μόνο το Υπουργικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ έδινε άκουσον για 14 παιχνίδια εντός έδρας η ΕΡΤ 7 εκατομμύρια που σημαίνει βλέπαμε Ολυμπιακός ακράτητος με 500 χιλιάρικα το παιχνίδι πλήρωνε η ΕΡΤ κάποτε. Και τώρα θυμήθηκε η θύρα 7 να μας πει για τα λεφτά του ελληνικού λαού που πηγαίνουν στον Άρη, στον Αθώνη. Αν η θύρα 7 πολιτικά πηγαίνει με το Μαρινάκι, πάνε να πει ότι έχει σχέσεις εξάρτησης ο πρόεδρος με τη θύρα. Και αυτό είναι μεγάλη σκέψη. Άρα είναι επαγγελματίες οπαδοί. Άρα πάμε, ενώ οι τέσσερα ακόμα οι δικοί μας δεν έχουν τέτοια σχέση και κρατάνε γερά. Γι' αυτό ρώτησα, συνυπογράφει θύρα 7 αυτή την ανακοίνωση. Ναι. Συνυπογράφει. Ναι.
Οπότε είναι κακό. Κατάπτυστη για μένα. Ναι. Δεν μπορεί ένα οπαδικό φορέα να συντάσσεται με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα. Μπράβο. Μ' αρέσει. Επόμενη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, ο γιατρός γιατί γέρασε για την άδεια μητρότητας που μπορεί να πάρει? Υπάρχουν άντρες που την έχουν πάρει την άδεια μητρότητα. Όχι, άδεια ανατροφής. Ανατροφής, όχι μητρότητα. Έτσι ονομάζεται. Αυτό είπα. Άδεια ανατροφής, όχι άδεια κοίησης. Είναι για τις μητέρες που γυρνάνε και μετά κάθονται ένα χρόνο για να μεγαλώσουν τα παιδιά. Είναι η λεγόμενη άδεια ανατροφής. Δεν έχει σχέση με το φύλο του γονέα. Εάν ένας εκ των δύο γονέων, επειδή δουλεύει ιδιωτικότητα, δεν μπορεί να την πάρει, την παίρνει ο άντρας. Την παίρνει ο άλλος, ναι. Τώρα δεν ξέρω με τα ομόφυλα ζευγάρια τι θα γίνει με άδεια ανατροφής τα λοιπά. Και κάτι για τους οικισμούς που είπες. Είπες ότι το σπίτι σου είναι σε οικισμό. Οι οικισμοί είναι νόμιμοι ή παράνομοι? Είναι χωριό, νόμιμο χωριό. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Άλλο οικισμός, άλλο χωριό. Ναι, εντάξει, τώρα ο οικισμός είναι ένα εφεύρημα. Εντάξει, το... Είναι μέσα στο κυρίω. Παράνομα... Οικισμοί είναι από την Ηράκλεια μέχρι κάτω το Πευκοχώρι. Όχι, όχι. Όλα αυτά. Παράνομα τα μισά. Έξω από τα χωριά. Όλα αυτά είναι οικισμοί. Ο πατέρας μου είναι Πευκοχωρίτης. Δηλαδή είναι στο χωριό-χωριό. Άλλο μέσα στο Πευκοχωρίτης, στο χωριό-χωριό και άλλο εκεί. Πότε είναι το σπίτι, ρε γεννημένο? Είναι στο χωριό-χωριό. Πότε εκτίθηκε το σπίτι? Τώρα... Άλλο το χωριό λοιπόν και άλλο οικισμός. Πριν το Πασόκ είναι. Είναι πάνω από το δρόμο. Στάσου, πριν τη Χούντα είναι. Τώρα δεν ξέρω τώρα το κατασκευή πότε είναι. Είναι πριν τη Χούντα. Επί Χούντας. Μετά. Σίγουρα μετά. Άμα είναι μετά τη Χούντα μπορεί να είναι και παράνομο. Αν είναι με τη Χούντα δύσκολο. Δηλαδή είναι από την κύρια εκκλησία, την παλιά εκκλησία του χωριού. 20 μέτρα, τι να σου πω. Η εκκλησία είναι νόμιμη. Άλλο το χωριό. Άλλο ναι, το ρε, χωριό, είναι μέσα στο χωριό. Εντάξει, δεν είμαστε. Είναι μέσα στο χωριό. Μπερδεύτηκε. Είναι Πευκοχωρίτης. Θα τον κάνουμε. Είναι Πευκοχωρίτης ο άνθρωπος. Τα μασάλια, δεν είναι τα μασάλια. Εκεί ψηφίζουμε κιόλα, θα σου πω. Τι να σου πω. Δηλαδή, αν πάρει φωτιά τον Πευκοχώρη, καίγεσαι εσύ. Όχι, ρε. Είσαι νόμιμη. Με τίποτα. Τα λέω αυτά γιατί είμαι κι εγώ από το χωριό τη Ξάνθη, από τη Νέα Κεσάνη. Κεσάνη Ερασμίου. Ωραία, Κεσάνη ρε. Και όχι, όχι, Νέα Κεσάνη, Νέα Κεσάνη. Δίπλα από το Πορτολάγος. Εκεί έπαιξα εγώ αντίπαλος, Κεσάνη Ερασμίου λέγεται η ομάδα. Διαγόρας Νέας Κεσάνης. Διαγόρας Νέας Κεσάνης, ναι. Το Εράσμιο ποιο είναι? Από... Άλλο είναι? Εράσμιο άλλο. Είναι άλλο χωριό. Περνάει τώρα η Εθνική λίγο από την πάνω μεριά, νομίζω περνάει τώρα. Τέλος πάντων. Άλλο είναι, συγγνώμη. Είσαι Ξαόξη απλά? 10-15 χιλιόμετρα πριν το χωριό εκεί. Ναι. Λοιπόν, γεια σου παιδιά. Για δεν μας είπαν είναι άοξ. Εν τω μεταξύ, άμα θες τι έγινε στην Ξάνθη, τελικά πώς το βλέπεις το περιστατικό αυτό? Τι έγινε? Με τον ασφαλιστή. Γυναικοδουλειά μου μυρίζει. Δηλαδή, οι δύο φίλοι, ο οποίος ένας αυτοκτόνησε και ο άλλος δολοφονήθηκε. Ναι, γυναίκες, τι λένε? Ποιος πήδηξε πιανού τη γυναίκα? Τι έγινε, κάτι έγινε και έτσι. Τώρα αυτό αφήσουμε την αστυνομία τώρα. Ποια αστυνομία, Άλεξε? Η αστυνομία δεν μπορεί να πιάσει κλέφτη που κλέβει καραμέλες τώρα. Τι κάνει η αστυνομία τώρα, πλάκα κάνεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Ο detective μόνο μπορεί να το. Κάνει. Επόμενη γραμμή. Και εδώ ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός ο οποίος καθαρίζει. Έχω εγώ απέτηση από τον άλλον 600 ευρώ το μήνα να μου διαλευκάνει την υπόθεση. Τι τον νοιάζει, το βάζει στο φέρετρο, το τραβάει μια και το στέλνει. Τον νοιάζει τον άλλον. Καλημέρα, ναι. Γυναικοδουλειά με μυρίζει. Να έχεις υπόψη σου. Ναι. Γεια σας, καλησπέρα. Καλώς τον. Καλώς τον. Γεια σου, Βασίλη. Καλώς. Γεια σου. Δύο. Ναι, δύο είμαστε. Ναι, εδώ. Δύο. Η Πιερικάρα τι κάνει, κύριε Κώστα? Λοιπόν, προπονείται για πτώμα. Η Πιερικάρα πνέει τα λίσθια. Δεν υπάρχει σάλιο δηλαδή. Μα ακούει και Αλβανί, κύριε Κώστα. Τι πλέει λίσθια. Πνέει τα λίσθια. Α, τα λίσθια. Μίλα ελληνικά και να σε καταλάβουμε. Λοιπόν, δηλαδή, η μοναδική ομάδα του νομού είναι ο γυναικός πλέον. Ψυχοραγή. Αυτό, ψυχοραγή. Γιατί κάνει λοιπόν μια συγχώνευση με τον Πιερικό και ο γυναικός να τελειώνει? Λοιπόν, εγώ σήμερα. Ούτε και σήμερα ούτε και αύριο, Βασίλη, θα δω τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου. Γιατί ο λόγος? Γιατί είμαι λάτρης και του Στίβου. Α, έχει Στίβο. Και πανευρωπαϊκούς από το Βερολίνο. Και εμένα μου αρέσει ο Στίβος όταν υπάρχουν γυναίκες αθλήτριες και έχει και πανευρωπαϊκή από το Βερολίνο, Βασίλη. Και σε συγκινεί, ρε άνθρωπε. Δηλαδή έχει ταυτόχρονα και υγρό Στίβο και Στίβο. Η πρωταθλήτρια Ελλάδος στα 100 εμπόδια θα τρέξει τελικό. Θα τρέξει ο Τεντόγλου. Ποιος είναι ο Τεντόγλου? Θα πηδήξει ο Τεντόγλου μήκος, οι άλλοι τριπλούν θα κάνει... Σε νοιάζει να πηδήξει ο Τεντόγλου, κύριε Κώστα, τώρα εσένα. Λοιπόν, εντάξει, είναι μια επιλογή. Είναι άνθρωπος του κλασικού αθλητισμού. Το λατρεύω, το Στίβο, επειδή η αδερφή μου υπήρξε πρωταθλήτρια. Λεφτά πήρε. Μέλος της εθνικής ομάδος στη δεκαετία του 70. Λεφτά πήρε, διορισμό πήρε. Διορισμό, πέρασε στη γυμναστική ακαδημία. Α, μέσω των αθλημάτων δηλαδή. Ναι. Εντάξει, άρα οικονόμησε κάτι. Πήρε κάποια αυτή. Εντάξει. Ναι. Όχι οικονόμησε, απλά πέρασε μέσω των αθλημάτων. Εντάξει. Και θα σου πω και άλλο, Βασίλη, ότι στην Βαλένθια λάτρευα τον Ρούμπεν Αγιάλα
τον οποίο τον θεωρώ μαζί με τον Ντανιέλ Πασαρέλα τους μεγαλύτερους κεντρικούς αμυντικούς. Κοντός και κεφαλικός για τη θέση κοντός ο Αγιάλα, αλλά κεφαλικότατος. Ναι, σήμερα δεν θα έπαιζε ο Αγιάλα. Θα έπαιζε εξάρι. Και υπάρχουν κι άλλοι δύο που πιθανό να μην τους ξέρεις. Ήταν ο Φιγκερόα της Χιλής και... Θα μου πεις το Μάριο Κέμπες. Ο Πένια του Μεξικού, αυτοί οι άλλοι δύο. Κοίταξε, η Βαλένθια έχει σπάσει τα ταμεία με τον Μάριο Κέμπες το 78, μετά το Μουντιάλ που ήρθε στην ομάδα. Ναι, ο Μάριο Κέμπες έγινε η κακαμούκα τότε με το Περού. Το Περού το 6-0, το θυμάσαι, Αργεντινή Περού, για να μείνει έξω η Βραζιλία. Γίνονται και αυτά. Εκείνο το 6-0 με τον Ραμόν Κιρόγα, τον τερματοφύλακα που έβγαινε στο κέντρο του γηπέδου και τα κατάπινε. Αργεντίνου στην καταγωγή. Ναι. Ωραία πράγματα. Έτσι. Γεια σας. Θα δεις στίβο άνθρωπος, ρε. Γιατί, είναι μια επιλογή. Έχεις τρελαθεί, ρε. Ωραία γυάλα. Θα δεις στίβο, ρε, τρελώσε, ρε. Πάμε στους δύο τελευταίους για το ημίωρο, ναι. Εγώ είμαι. Εσείς είστε, ναι. Καλησπέρα, κύριε Ραπέτη. Καλησπέρα σας. Να κάνω μια... Καταρχάς, σας έχουν καλές διακοπές. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να κάνω μια ερώτηση στο γιατρό. Εδώ είναι ο γιατρός. Ναι. Τον ακούω και πολλές φορές τα βράδια και συνήθως με συμφέρει έξω τα ρούχα. Καλά, εντάξει. Ναι. Πώς το λένε, γιατί τόσο μένος κατά του Άρη. Ναι, για πες μας. Δεν έχω μένος για τον Άρη. Υπάρχει αυτό δεν που έχετε λέμε... μένος, τι λέτε τώρα. Πήγατε μέσα στον Πανσεραϊκό, φανάτε Πανσεραϊκός με τώρα. Ναι, μας έσπασε τα Τσιμίκας. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα του Άρη. Ναι, ρε, γιατί ζούμε και από αυτό το φαινόμενο της μεγαλομανίας. Σε ρωτάει, γιατί με τον Πανσεραϊκό ήσουν και τσακώθηκες με τον γιατρό και στον Πανσεραϊκό, άρεσε το δίπολο, αυτό προτιμώ το Πανσεραϊκό. Είμαι πάντα με την ομάδα της περιφέρειας. Άρα κάτι πρόβλημα με κάποιον Αριά. Καταρχάς, δεν έχω. Έχετε μουσάκι. Αν έχω. Τσάκι. Δεν κατάλαβα τι είπε ο άνθρωπος. Μουστάκι έχετε. Όχι βέβαια. Α, ναι, γιατί το μουστάκι δεν παίρνει ορισμένα πράγματα γι' αυτό. Όχι, άλλοι είχαν μουστάκι. Και θα δώσω μια πληροφορία στον αέρα, προέρχομαι από Αριανό Μπαμπά. Ναι, είναι φανατικός φίλος του Άρη Μπαμπάς. Αλλά το θέμα είναι, το εξής, ότι δεν έχω μένος, υπάρχει... Ο Μεν Κόκκινος 4-15 παίχτες του Άρη, ότι όλοι είναι χειρισμένοι. Ο Ραυτόπουλος ενδιαφέρεται αν θα που πιάσει τα αστυνομικά ανησυχία. Ναι. Όλο το μαθαίνει ο Άρης δεν θα κάνει μεταγραφές. Το τουρκοραδιόβερο βαράει γερά δηλαδή. Το μόνος που βλέπει κατά του Άρη είναι απίστευτο, έτσι. Έχει δίκιο εδώ τώρα. Κοίταξε, να πω κάτι. Πιο πολύ κακό στον Άρη προκάλεσα εγώ με τα λόγια μου ή οι ίδιοι Αριανοί που δείξαν άλλο την ομάδα. Δεν έχω κάτι. Με κανένα σύλλογο, με κανένα αθλητικό οργανισμό φυσικά δεν έχω μένος. Απλά επειδή οι Αριανοί πάντα προβάλλουν τον Άρη ως κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που πραγματικά είναι ως αθλητικός οργανισμός, υπάρχει αυτό. Όχι, φίλε, εσείς ξέρετε τι κάνετε. Ο Άρης θέλει να απαγκιστρωθεί από το αμπαρτωλό παρελθόν και εσείς την πάτε πίσω και την αγκιστρώνετε εκεί. Αυτό κάνετε. Όσο για την ομάδα που υποστηρίζετε. Τον Άρη. Όσο για την ομάδα που υποστηρίζετε. Άμα φύγει από την ομάδα που θα κάνετε όχι προσκλητήριο οπαδών. Προσκλητήριο τάφων. Εμείς αναγνωρίζουμε την προσφορά του κύριου Πανόπουλου, η εκτίμηση που τρέφουμε στον πρόσωπο ότι είναι απεριόριστη και ξέρουμε αν δεν υπήρχε Πανόπουλος, δεν υπήρχε και ΑΟΚ. Τώρα εντάξει, τάξει. Επόμενη γραμμή, ναι. Δεν είμαστε αγνώμονες. Όχι, δεν είναι αγνώμων. Τελευταία γραμμή για το ημίωρο. Όχι, ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς με τη φωνή την καλή. Ναι. Γεια σου, Κώστα, γεια σου, Βασίλη. Καλώς. Κύριε, εσείς ο προηγούμενος βασικά δεν έχουμε μένος με τον Άρη, ούτε με τον λαό του. Απλά είναι, έχουμε γέλιο, βγάζουμε. Γέλιο. Είναι αυτό, γιατί δηλαδή, προκαλεί δημόσιο θέαμα. Δηλαδή είναι σαν να βλέπω ένα έργο του Ταμτάκου, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο εδώ και δεκαετίες αυτό γίνεται. Ρεσικός θα που παίρνω, στο Larry King παίρνω. Στο Larry King σου λέει τι παίρνεις. Από αύριο θα παίρνεις στο Mulari King. Στο Mulari King. Ναι. Ναι, όσο για τον προηγούμενο κύριο που θα δει στίβο. Αυτοί ξέρετε γιατί θα δουν στίβο. Για τις γκόμενες, θα δουν κανένα πιστεύω. Όχι, επειδή είναι μέσα λαγούμια τους ακόμα κρυμμένοι. Επειδή είναι αχ. Ναι, αχ. Καταλαβαίνεις τι λέω, Κώστα. Και δεν θα δει την άλλη γιατί θα φοβάται, λέει μη φάει καμιά τεσσάρα. Ο ΠΑΟΚ σήμερα, με λίγα λόγια και απλά, αν νικήσει, αλλάζει το ρου της ιστορίας. Γιατί μιλάτε για ποδοσφαιρικά συστήματα και δεν ξέρω εγώ τι, κάτι επιστημονικές αμπελοφιλοσοφίες. Βρε, μιλήστε λίγο για την κόλαση. Μιλήστε λίγο, πορώστε λίγο τον κόσμο. Τι με λέτε τώρα για το 5-7-2 δηλαδή, και το... Είναι αυτονόητο ότι αυτό πρέπει να γίνει τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Τι να το πούμε, να κάνουμε τους ΠΑΟΚΑΡΧΕΣ, δεν είμαστε τι ΠΑΟΚ καταρχήν. Εγώ να δώσω μια συμβουλή, επειδή έχει και ζέστη. Μην μπλακωθούν στις ρετσίνες πριν το μάτς και στο δεκάλεπτο
που είναι ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και είναι με τη γλώσσα έξω. Κώστα, και αρχίζει Κώστα, και Κώστα. Θέλει ο ΠΑΟΚ τη βοήθεια του κόσμου και δεν την έχει. Κώστα, ο κόσμος. Εγώ συμβουλεύω να τις πιούν τις μπύρες και τις ρετσίνες μετά το μάτς ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Γιατί ξεφεύγεις τώρα όμως. Τι ξεφεύγω. Α, πιω εγώ δύο ρετσίνες, μπορώ να φωνάζω εδώ πέρα. Ο κόσμος είναι με το μαχαίρι στα δόντια, εσύ το ξέρεις. Ποιο είναι, δηλαδή, με το μαχαίρι στα δόντια. Είμαστε όλοι μας, εσύ. Μεταξύ, στα φώτα ζευγάρι, το φοβορή είναι Σπαρτάκ. Δηλαδή, το καλό είναι ότι έπεσε ξύλο μεταξύ Παοξίδων και Ρώσων και θα είναι μια ατμόσφαιρα έτσι πιο ηλεκτρισμένη. Ελεκτική. Ναι, θα είναι καλό αυτό. Εντάξει. Ναι, θα είναι καλό αυτό. Θα είναι πιο φανατισμένο. Ας χαρούν οι άνθρωποι το ποδόσφαιρο, ναι, ως άθλημα και ας το αφήσουν την αντιπαλότητα. Κανείς δεν βγαίνει να χαρεί, δεν πάει στο γήπεδο για να χαρεί το άθλημα. Ναι, ναι. Πάει για να βοηθήσει. Αν θες να χαρεί το άθλημα, πα στα 5x5, παίζει κανένα χρόνο, παθαίνει έβραγμα, πεθαίνει, τα γόνατα βγαίνουν. Πάει στα 5x5 παίξει μπάλα. Αγύμπραστος και τα λοιπά. Πάρ' τον κάτω. Διάλειμμα. Όταν ο Ιχολίπτης είναι τρελός, μ' αρέσει. Δεν μπορώ τους λογικούς. Αν μου φέρουν κανένα κοιμισμένο, κάναν αυτό που δεν μπορεί να κάνει, να ράνει. Πω. Πρέπει να έχεις χημεία με τον Ιχολίπτη. Λοιπόν, φέρτε μου τρελούς Ιχολίπτες. Δεν γουστάρω τους λογικούς. Πάμε στον κόσμο, γιατρέ, κάτσαμε και κανένα μήνυμα. Μισή ώρα πριν φύγουμε εδώ. Ρε Ραπτό, ο γιατρός του χρόνου θα είναι δοξά. Θα είναι δόξα, λέει. Τι τον αφήνεις να μιλάει για μπάλα, λέει. Όχι, δεν θα είμαι δόξα. Μια ζωή άοξα, αλλά. Ναι. Από τη Football League η ομάδα που θα ήθελα να ανέβει κατηγορία είναι η Δόξα. Θα έχουμε και ένα μάτσο κοντά στην Ξάνθη. Γιατί να. Ο γιατρός είναι ελεύθερο πνεύμα. Τελείωσε. Έχει συμπάθειες, έχει αντιπάθειες. Από εκεί και πέρα να πούμε είναι ανοιχτό μυαλό, έτσι δεν είναι. Κανένα Ιωνικό, κανένα Εθνικό, καμιά προοδευτική. Έχει βέβαια Εθνική να υποστηρίξουμε εμείς οι Αριανοί. Ο Ιωνικός έχει τον κύριο Κούγια ως χρηματοδότη, είναι στη Γάμα Εθνική. Ωραία, με αυτούς εγώ είμαι. Όμιλο, είναι στον ίδιο όμιλο με την προοδευτική. Λεκανοπέδιο, με αυτούς είμαι εγώ. Είσαι. Λεκανοπέδιο, Ιωνικούς, τέτοιες ομάδες θέλω. Πάντως το πιο cult match που έχω δει στη ζωή μου είναι το προοδευτική Άρης με τον Golden Tomorrow. Με Σίλβο Πανδόπουλο να δίνουν Αναστόπουλου. Φόρμα να δίνουν Σκαρπινιού. Τι ματσάρα ήταν, κύριε. Κωστή, θα ήθελα να ήσουν φίλος μου, αν και έτσι σε αισθάνομαι, οι συμβουλές σου περί υγείας είναι ανεκτίμητες. Αν σκεφτείς ότι είμαι στην κατηγορία κόκκινο. Αποκλείεται να είσαι τόσο γουρούνι, ρε φίλε, στην κατηγορία κόκκινου. Μπορεί στα κιλά να είσαι σαν τον κόκκινο, αλλά σε γουρουνιά αποκλείεται να είσαι σαν τον κόκκινο. Τέτοιο γουρούνι δηλαδή δεν έχω δει τα τελευταία 30 χρόνια στη ζωή. Πάντως και συνήθως του Γρηγόρη εκεί τρώει πολύ, άσχημα. Το, όχι. Είναι καλοφαγάς. Είναι καλοφαγάς. Θέλεις να κάνεις συντροφημένη διατροφή. Και τρώει και αργά. Εγώ τρώω τσαπατσούλια. Δηλαδή τρώει πολύ κρέας. Το λέει. Ό,τι και να τρώει είναι καλοφαγάς. Φρούτο δεν τρώει συνήθως. Και δεν ξέρω, και στο πιώμα του είναι σωστός. Και αλκοόλ αρκετό. Ξέρει να πιει. Άλλο το να... Ξέρει να φάει, ξέρει άλλο να το γευστικό πει. Και άλλο το σωστό, το υγιεινό τρόπο. Τώρα ποιο τρώει υγιεινά, μου εμεί τρώμε υγιεινά τώρα. Τρώμε. Τρίχε. Πάμε στον κόσμο, ναι. Μια χαρά. Το κόκκινο, μην τον. Όταν κάτσει να φάει και να πει, όλας. Το κάπνισμα είμαι, εκεί είμαι εναντίον. Τα άλλα τα κάνει καλά. Είναι bon vivere, το λέω εγώ. Ναι. Αυτό σου λέω. Χαίρετε, κύριε. Μερακλή ο Γρηγόρη δηλαδή. Μάλιστα, ναι. Εγώ είμαι. Εσεί είστε, ναι. Άντρα, τώρα. Είναι κακή γραμμή σου. Επόμενη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τα Πασόκια. Καλώς τα, Κομνηνά εδώ. Βασιλάκη, εγώ να σε δω πολύ καιρό, γιατρέ μου. Ναι. Ποιον από τους δύο? Το Βασίλη προχθές το μιλήσαμε με εσένα, γιατρέ. Ναι, έχω καιρό να σε ακούσω. Τώρα το βράδυ πάει να πούμε. Πήρα μια πληροφορία για τα Κομνηνά. Ναι. Θέλω να με την επιβεβαιώσεις. Ναι. Ότι ήταν χωριό το οποίο είχε πολλούς αριστερούς στο παρελθόν, ναι, και ναι, ότι ναι, υπάρχει ναι, μεγάλο κύμα χρυσαυγητών εκεί πέρα. Ισχύει, ναι ή όχι? Όχι. Όχι, ε. Αριστερή είναι, ρε, γιαγιά μου, κοίταξε. Ναι. Ότι υπήρχαν το... πολλοί αριστεροί, ότι στο χωριό υπήρχαν εκτελέσεις από Γερμανούς. Το 80% έπαιρνε το Πασόκ, να στο πω. Καλά, αυτά τα ξέρω γιατί έχω ζήσει στην Κοζάνη. Ξέρω τι ψήφισαν στα Κομνηνά. Λέγε, Πασόκ ψήφισε μέχρι και το δέντρο. Ένας-ένας, ρε, λέγε. Το Νάτσινα το θυμάσαι. Νάτσινας. Το υπουργό που υποψήφισε στην Κοζάνη με το Πασόκ. Έπαιρνε τα περισσότερα. Πέθανε. Ναι, πέθανε. Δεν πειράζει. Αυτό που λέει. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πρώτο, γιατρό, ποιος έχει σπίτι στο Πεφκοχώρι? Ο γιατρός. Δεν γιατρός. Έχω εγώ, του πατέρα μου, είναι εντάξει. Όταν πεθάνει ο πατέρας θα το πάρει ο γιατρός. Εντάξει, έχω και αδελφή. Και μαμά. Και η μαμά όσο θα πεθάνει πιο μπροστά. Πότε το κάνατε? Το 78. Δεν θα πω τώρα πώς αποκτήθηκε και τα λοιπά. Υπάρχει. Όχι, πότε το έγινε. Πριν τη χούντα, μετά τη χούντα άκουσα. Ο πατέρας μου είχε και πατρικό στο συγκεκριμένο, δηλαδή εκεί μεγάλωσε. Ναι. Τώρα ναι, δεν μπορώ να πω τα οικογενειακά στη φορά, άστο. Εκτός ναι, αέρα αυτά, αν θέλεις και κρυφτούμε στα καμπινά. Όχι, είπε ο Ραυτόπουλος ότι μετά τη χούντα, αν έχει γίνει, καλός. Ναι. Δηλαδή, θέλεις να μου παρουσιάσεις τον Πατακό και τον Ζαγοριανάκο.
Κοίταξε, να πω κάτι. Αυτό τον πείραξε τώρα. Το συγκεκριμένο χωριό γνώρισε οικιστική ανάπτυξη μετά τη δεκαετία του 80, από το 85 και μετά. Δηλαδή, και μάλιστα δεκαετία 80 είχε πολύ ποιοτικό τουρισμό. Τα παράνομα γίνανε τη δεκαετία του 80, αυτό θέλω να σε πω. Θα σου πω εγώ τώρα πώς. Τέτοια εννοείται, λέει οικιστική ανάπτυξη. Μα όλο το πρωτοπόδι γνώρισε οικιστική ανάπτυξη μετά τη δεκαετία. Όλο το πρώτο πόδι είναι παράνομο. Δηλαδή από Καλυθέα μέχρι Πευκοχώρη τα πάντα ανεκτισμένα πλέον. Συγγνώμη, γιατρέ. Το 1968 η παρανομία στο όλο το βουνό το χωλαγό εκεί το πήρα στρατιωτική οικόπεδα. Πήρανε δάνεια δωρεάν και στο τέλος χαριστήκανε όλο δίθενε στους αγρότες τους χαρίσανε. Δεν χάρισε η Χούντα τα δάνεια στους αγρότες. Ναι, χάρισε, αλλά και το βουνό το στρατιωτικό εκεί, τα σπίτια που γίνανε, τα δάνεια. Δηλαδή η Χούντα τάιζε Πασόκ και πώς το λένε, τάιζε στρατιωτικούς και τους αγρότες. Τους χάρισε τα χρέη. Τους χάρισε τα... Τι χάρισε αυτό μόνο, τα ψίχουλα. Τι παίρνανε οι αγρότες τότε δάνειο. Πού να ξέρω. 500 δοχμές παίρνανε δάνειο. Πάντως, για τις ένοπλες δυνάμεις. Για τις ένοπλες δυνάμεις, οι μεγαλύτερες αυξήσεις ever έχουν γίνει υπουργεία του Χατζόπουλου. Ναι. Σωστό αυτό. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στους μισθούς έχουν γίνει επί Τζοχατζόπουλου. Ναι. Ιστορικά καταγεγραμμένο αυτό. Άρα τώρα που θα πεθάνει ο Τζοχατζόπουλος θα πάρει πολλά στεφάνια. Μην είστε αγνώμονες. Η ΠΑΕΠΑΟΚ πρέπει με σύστιες τις σημαίες να τις έχει κατά κάτω να πούμε. Ναι. Ναι. Ακούς, ναι. Οι δάσκαλοι το 81 ήταν όπως είναι σήμερα. 800 ευρώ π.χ. πήγαινε στο νησί, νίκησε 400 και με 400 ζήσε. Ναι, αλλά οι δάσκαλοι δουλεύαν. Αλλά ήρθε ο Ανδρέας Παπαντρέου, ναι. Τους έκανε ανθρώπους. Τους δάσκαλους. Ναι, βέβαια. Οι παλιά δάσκαλοι πλενόντουσαν. Τώρα είναι βρωμιάριδες περισσότεροι. Μούσια έχουν αυτά κτλ. Μαζί τα φάγαμε. Σκουλαρίκια τατουάζ να πούμε. Άλλο αυτό ήταν για που έλεγε μαζί τα φάγαμε. Δίκιο είχε. Φυσικά είχε δίκιο. Δίκιο είχε. Δίκιο είχε ο Πάγκαλος. Είμαι φαν του Πάγκαλου από το Πασόκ. Συμφωνώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Συμφωνώ. Είμαι υπέρ του Πάγκαλου 150%. Αν ερχόταν πίσω το Πασό και μου βάζανε ένα πιστόλι και μου λέγανε ψήφισε ένα βουλευτή, τον Μπάγκαλο. Μαζί σου. Τον Μπάγκαλο. Μαζί σου. Πάμε παρακάτω, ναι. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Έλα, Παπαλάμπρος σήμερα αυτό που λέει. Ναι. Κάτι θέλω να πω στον γιατρό, αφού είναι από την Καψόχωρα. Ναι. Εγώ στην Καψόχωρα πήγαινα το 1950. Πρόσφατα δηλαδή. Πώς περνούσες εκεί πέρα, αφού δεν υπήρχε καν η από το Μαρμαρά. Με το άλλο. Ναι, από το Μαρμαρά παίρναμε το καΐκι, ναι. Πηγαίναμε Χανιώτη, ερχόταν ο παπάς στη Χανιώτη, γιατί δεν είχε παπά τότε η Χανιώτη. Και τι έγινε. Τον γνώρισα, έχω τους Παπαγιάννηδες εκεί πέρα γνωστούς. Στο Πευκοχώρι. Είναι ντόπιοι στο Πευκοχώρι τώρα. Ναι. Τώρα πόσο χρόνο είσαι Παπαλάμπρο. Τώρα μπήκα στα 89 με δόξα και τιμή. Ζάχαρη, ακούγεσαι πάλι και επειδή είσαι κτηνίατρος. Ναι, είναι, είναι. Και τώρα εμένα μ' αρέσουν, είχα σκυλιά, είχα, έμπλεξα και με τις γάτες εδώ. Έχει στάψει σκυλιά εσύ στα 89 σου σίγουρα. Πού ζούμε Παπαλάμπρο τώρα. Ναι. Σε ποια είμαι στις Οικές, στην συνοικία των γάτων, στην γειτονιά των γάτων. Στις Οικές. Στις Οικές. Είναι μια κλειστή γειτονιά και εκεί ξέρεις. Στις Οικές Θεσσαλονίκης. Ναι, Θεσσαλονίκη. Και έχω ένα πρόβλημα. Τι? Μια γάτα γέννησε στην ταράτσα μου. Έχω μια μικρή ταράτσα και εκεί στο κονάκι. Ναι. Λυπήθηκα, την άφησα. Δεν τα πέταξα που μου είπε η γειτόνισσα. Μείνανε τα δύο. Η γειτόνισσα σας είπε πάτερ να πετάξετε τα γατιά. Πέταξα στον κάδο, λέει τώρα. Εγώ. Δεν την τραβά ένα φορισμό τη γειτόνισσα άμα το παίζει χριστιανή και αυτά. Αυτό είναι να πετάξει το παιδί σου, πες να. Πρέπει να γίνει. Το πρόβλημα με αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Τρελαίνομαι εγώ αυτά όταν τα ακούω. Γιατρέ, το οι πρόβλημα με τις είναι ποινικό αδίκημα. Ναι, για το παιδί της να πετάξω, όχι τα γατιά. Και αυτό θέλω τα δύο να τα στηρώσω. Εδώ στις Οικές ψάχνω να βρω μια φιλολογική διπενετερία. Αυτό είναι σωστό που πρέπει να κάνεις, να τα στηρώσεις. Αυτό είναι μια λύση. Αυτό είναι μια πολύ καλή λύση και να λυθεί και ο πληθυσμός. Αλλά γιατρέ, ποια ηλικία στηρώνονται. 2 χρονών. Δύο χρονών. Όχι. Μιλάμε τώρα και τα αρσενικά και τα θηλυκά γατιά μπορούν να στηρωθούν από την ηλικία των 4-5 μηνών, όπου αναισθησιολογικά δεν υπάρχει κάποιο ρίσκο. Ναι. Δηλαδή από 4-5 μηνών μπορούν να γίνουν στηρώσεις
Και ο μόνος κίνδυνος ή φόβος που υπάρχει για τον κτηνίατρο είναι αυτό που λέμε το αναισθητικό. Θα δώσεις 2,5 εκατοστάρικα και θα σας στηρώσω. Όχι, 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 μέσω τοπικής αυτοδιοίκησης και με το πανεπιστήμιο μπορεί να γίνει συνεργασία. Δεν υπάρχουν λόγια μόνο. Να το πας στο πανεπιστήμιο. Θεωρητικά η τοπική αυτοδιοίκηση είναι υπεύθυνη για αυτά τα προγράμματα. Γιατί χρηματοδοτείται, υπάρχουν κονδύλια. Πόσο στοιχίζει η στήρωση. Σε έναν ιδιώτη τώρα για ένα. Για μια γάτα αρσενική. 90 ευρώ κάπου τόσο είναι. Όχι, 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 για τις θηλυκές εκεί. 90 ευρώ. 80-90 για τα αρσενικά γατιά μπορεί και 30 ευρώ να στο κάνει. Γιατί είναι πολύ πιο ελαφριά η. Του κόβει τον όρχη να πούμε και τελειώνει. Γιατρέ, δυστυχώς το πρόβλημα αντιμετωπίζεται από τη φύση και από τον χρόνο. Τα περισσότερα ψοφάνε λόγω έλλειψη. Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι. Έτσι είναι και φυσιολογικά γίνεται. Ο έλεγχος του πληθυσμού δεν υπάρχει αυτό που λέμε ανεξέλεκτος προπλασιασμός. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι αλήθεια. Δεν επιβιώνουν τα πιο πολλά αδέσποτα ζώα. Βέβαια, οι γάτοι δυστυχώς δεν αφήνουν γάτα. Είναι η φύση αυτή. Και εσύ στα νιάτα σου, Παπαλάμπρο, δεν άφηνες γάτα. Εγώ, κοίταξε, είχα κάποτε μια σιαμέζα. Ζυζή την έλεγα. Την πρόσεχα. Κεράτσα κιόλας. Και εγώ στα νιάτα μου μια ζυζή την είχα. Δεν να βγει έξω να πάει με τους κεραμιδόγατους. Παρόλα αυτά αυτή κατάφερε να κρυφτεί. Και όταν ήρθε ο γιος μου πέρασε από τα πόδια του και πήγε. Και όταν πήγα να την πάρω να την πιάσω, γιατρέ, να τη διακόψω από την ερωτική τη συνομιλία, με δάγκασε στο χέρι μου. Έτσι είναι λογικό. Το ζώο έχει ένστικτο. Και εσύ Παπαλάμπρο στα 30, άμα πήγες να πηδήξεις και σε κάνανε να πούμε. Και εσύ θα τον δάγκανε στον άλλο. Φύγε Παπαλάμπρο, πέρα να είναι. Ωραίος, πολύ ωραίος. Μ' αρέσουν ζωντανοί άνθρωποι σε αυτή την ηλικία. Για φαντάζομαι την ώρα που από αυτόν ήρθε άλλο από πάνω να πούμε. Πώς τον άκουσα. Σε δάγκωσε η γάτα. Εγώ θα σε γραζούν αγάμα ήμουν η γάτα να πούμε. Πώς ακούσε τον άνθρωπο που είναι 89 χρονών. Ζωντανό. Θα φιλήσει πολλά κούτελα παγωμένα αυτό που είναι 89 χρονών. Θα πάει μέχρι 100. Γερό να είναι. Γερό να είναι όντω. Με τέτοια ομιλία. Το ευχόμαστε ό,τι καλύτερα. Και διάβια, και διάβια πνεύματος. Και διάβια, εδώ ναι, τον ναι. Παπά του Διούδη, δεν μπορεί να τον ακούσουμε 65 χρόνια. Τι έγινε ρε Διούδη. Το παιδί. Τον άνθρωπο του στείλει στη φιλοζωική να πούμε εκεί πέρα. Στείλει στη φιλοζωική, μάγκα. Θα πάμε μέσα. Φώναζε ρε του λέω. Τι πάτα. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα φίλε, ναι. Αυτοί που ακούν στην τούπα και θα γελάνε τώρα. Κοροϊδεύει τον παπά του Διούδη πώς μιλάει. Βρε δεν σ' ακούω του λέω, πάνε πιο κοντά να πούμε, έχω και εμβοές στα αυτιά λέω. Καλημέρα φίλε, ναι. Ναι. Πάμε επόμενη, χαίρετε. Ναι. Μάλιστα. Γεια σας. Γεια σας κύριε. Ό,τι θα περίμενα μισή ώρα από τη Γαλλία για να ακούω πώς στηρώνουν τους γάτους δεν το περίμενα να πούμε. Αλλά είναι εκπαιδευτική εκπομπή, είναι μια, τα πάντα μαθαίνεις. Είναι μια εκπομπή απρόβλεπτη, απρόβλεπτη, ναι, ναι. Δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Και αυτό είναι καλό, καλό, ναι. Λοιπόν. Θέλω να πω κάτι, να μ' ακούσετε και μετά πείτε ό,τι να θέλετε. Να πείτε ό,τι θέλετε. Ναι, βγήκε κάποιος προηγουμένος και είπε τον Άρη τον αντιμετωπίζει σαν του Δαμτάκο. Ναι, αυτός. Και γελάνε. Και γελάνε. Ναι, και γελάνε. Ναι. Να μας πει γέλαγε πολύ όταν ο Γούμενος είναι φυλακή, όταν ο Μπατατούδης είναι φυλακή, όταν ο Ζαχπασίδης είναι φυλακή. Ήρθε ο Σαββίδης και πλήρωσε. Ο Άρης 15 χρόνια δεν πλήρωνε κανέναν. Πριν έρθει ο Σαββίδης τα χρέη τα είχαν στην Αλάσκα στην κατάψυξη. Σωστό. Πληρώσαν πολύ. Σωστό. Πληρώσανε πολύ. Βρέθηκε ο Σαββίδης και τα πλήρωσε. Σωστό. Έτσι. Λοιπόν, κάτι άλλο. Να μας πει για το καράβι στην Κρήτη, ξέρει τίποτα. Καράβι γιατί Κρήτη. Το βουλό... Ναι, εκεί τα τσιγάρα που πιάσαν που πηγαίναν στη Βοσνία. Δεν μας είπαν τι γίνανε για αυτό τίποτα. Και να πούμε εδώ, ναι. Δεν μπορούμε στο ένα να λέμε τέτοια πράγματα. Ναι. Έχω να πω κάτι για τον Ολυμπιακό που φωνάζει για τα λεφτά όταν τα παίρναν αυτοί από την ΕΡΤ σε δραχμές, δισεκατομμύρια. Ήταν καλά τότε. Έχει να απαντήσει αυτή η Γαλλία. Ναι. Τότε ήταν καλά που τον είχε την ΕΡΤ ο Ολυμπιακός. Τι θερμοκρασία έχει τώρα η Γαλλία. Μην το σταματάς. Και για το, για... Έχω και γιατρο, το γιατρό να ρωτήσω κάτι. Μην το σταματάς τώρα. Ναι. Φτάσαμε στο σημείο να συμφέρουμε τον Άρη με τη Δόξα, με τον Μπαρσεραϊκό που προτιμάται και με την Ξάνθη, γιατρέ. Απάντα γιατρέ. Ξέρετε ότι ο Άρης είναι ο τρίτος σύλλογος στην Ελλάδα σε τίτλους. Δυστυχώς ο Αμυγδαλής προβιβάστηκε και δεν προβιβάστηκε ο Άρης. Ναι. Ναι, ο σύλλογος Άρης ξέρετε ότι είναι ο δεν μιλάμε για την παρακαλαφή και την ιστορική. Ο Άρης είναι ένα ιστορικό σωμάτιο. Εντάξει, έχει πολύ μεγάλη προσφορά στον οικοαθλητισμό. Ο τρίτος σύλλογος στην Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει όμως την παρούσα μορφή του, η οποία δεν είναι και πολύ υγιής, δεν μπορεί να δεχθεί κριτική. Όσον αφορά το οικονομικό της σκέλος, δεν είναι κακοπληρωτής, δεν σέβεται τον γιατί εργαζόμενο. Ο Πάου πριν έρθει ο Σαββίδης ήταν καλοπληρωτής, η Ξάνθη. Η Ξάνθη. Ναι, αλλά μόνο για τον Άρη συζητάτε.
Μα η Ξάνθη είναι η μοναδική ομάδα η οποία δεν έχει αφήσει πιστόλι σε κανέναν. Ναι, μόνο για τον Άρη συζητάτε όμως. Δεν συζητάτε για τα άλλα. Τι να κάνουμε, έχει κακό προηγούμενο, έχει κακό ιστορικό. Γιατί οι άλλοι δεν έχουν κακό ιστορικό. Ο Άρης είναι από τις πιο αμαρτωλές ομάδες. Δηλαδή, άμα βάλεις ένα μετρικό σύστημα αμαρτίας, ναι, είναι στο top 3. Πιο αμαρτωλή ομάδα είναι ο Άρης. Ή οι τράπεζες που ανοίξαν Κυριακή για να πάρει ο ΠΑΟΚ το πισωπητικό. Τώρα μην βάζουμε το αμαρτιόμετρο, ποιος είναι πιο αμαρτωλός. Αμαρτιόμετρο, κλείνουμε με το αμαρτιόμετρο. Κλείνουμε με το αμαρτιόμετρο. Κλείνουμε με το αμαρτιόμετρο. Μιλάμε για ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει ομάδα μη αμαρτωλή. Ούτε μία. Ούτε μία. Για ελληνικό ποδόσφαιρο μιλάμε. Συμφωνούμε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Στον παγκόσμιο αθλητισμό δεν υπάρχουν μη αμαρτωλές ομάδες. Όλοι έχουν κάνει. Όπου μπαίνει το χρήμα, στοιχήματα, ιστορίες κτλ., μπαίνει και η δολιοφθορά μέσα. Ωραία. Η μαρμίτα να μπαίνει μέσα. Σωστό. Καπιταλισμός, μαρμίτα. Ναι. Νόμος ισχυρού, γκάγκστερς, μπουνιές, κλωτσιές, πιστολιές, ιστορίες, ξύλο, παοξίδες με Ρώσους. Ωραία πράγματα. Αύγουστος μήνας. Έλα φίλε, ναι. Τούρου κάνει. Πάμε επόμενος, ναι. Τούρου κάνει, ναι. Τούρου κάνει, μάλιστα. Έλα, Ραπ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Δεν μου λες, να σε ρωτήσω. Σήμερα θα έχει Ρώσους στην Τούμπα, ξέρεις. Τι να έχει, λέει. Ρώσους. Κοίταξε τώρα, αυτά που ακούσαμε τώρα στο off the record είναι ότι προσπαθούν να βρουν μέσω των φίλων τους των Ολυμπιακών, Λάμπκα κτλ. Ξέρω ότι φάγαν ξύλο οι Ρώσοι και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν μπορεί να έρχεται ο Πακιστανός στη Θεσσαλονίκη και να δέρνει Έλληνα. Δεν μπορεί να έρχεται ο Ρώσος στη Θεσσαλονίκη και να πουλάει μαγκιά. Καλά τους πλακώσαν οι παοξίδες. Εγώ άλλο λέω. Άμα μπουνε. Άμα μπουνε, κακό του κεφαλιού τους. Δεν πειράνε. Απλά ο ΠΑΟ κινδυνεύει, μήπως κινδυνεύσει, μην γίνει καμιά μανούρα να πούμε. Αντίστοιχη με την Ραπίδ. Είναι να μπουν στην 8, αυτά τα ταγάρια που είναι απ' έξω που κάνουν, του staff τι κάνουν. Ναι. Να τους ελέγξουν εκεί πέρα γιατί θα γίνει ό,τι έγινε. Μην γίνει ό,τι έγινε. Σωστό, μπράβο. Ό,τι έγινε με τη Rapid. Ό,τι έγινε με τη Rapid. Και άμα μπουν στο γήπεδο μετά θα είναι αργά. Το match βρωμάει λοιπόν, μην τιμωρηθεί ο ΠΑΟ. Καλά κάνεις και το λες. Καλά κάνεις και το λες. Να είσαι καλά. Αλλά δεν μπορεί να έρχεται τώρα στην πόλη μου εμένα, ξέρω εγώ, ο Τούρκος και άμε δέρνει. Ή ο Ρώσος και να μου κάνει μαγιά ή ο Άγγλος. Το 82 που ήρθαν Αγγλία-Ελλάδα, εγώ πιτσιρικά 13 χρονών. Πήγαν εκεί τη Σύρα 4 και ο Κλαδάς εκεί ο Νικόλας ο Μανάβης και οι άλλοι κοπρίτες και τους κάνανε μπάουλο στο ξύλο. Ήρθαν στη Θεσσαλονίκη να πουλήσουν μαγιά με τα αντίστοιχα κτλ. Πήγαν οι παοξίδες, τους κάνανε μπλε μαρέ, σου λέει στην πόλη μου. Καλά τους κάνανε. Επόμενη γραμμή. Πουλήσει μαγιά στο σπίτι μου μέσα. Καλά τους ξηγηθήκανε. Λέγε φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Καρδιτσάρα. Καλώς τον. Πού είσαι ρε γλυκό αγόρι, ρε. Πού είσαι ρε γλυκέ άνθρωπε να πούμε. Λέγε. Τι να κάνω, πήγα 2 μέρες στον Αγιώκα που σε ένα φίλο εκεί. Στον Αγιώκα. Πλακώθηκε στα Τσίπουρα στον Αγιώκα που θα έγινε τούρνα, ρε. Μη σου πω. Βάφλες έφαγα. Αυτό είναι. Βάφλες έφαγα. Εκεί τα νερά είναι λίγο επικίνδυνα, ε. Έχει πολλά ισχυρά ρεύματα. Άμα πιει δυο Τσίπουρα και μπέζει μέσα είναι επικίνδυνα τα νερά. Άμα είσαι γυμνασμένο δεν είναι επικίνδυνα. Εντάξει, ξέρουμε πολύ προ το παρόν τουλάχιστον. Ναι. Τώρα σε αυτό το τελευταίο με τη λογική που είπε. Αν και εγώ δεν είμαι υπέρ της βίας, μόνο της αυτοάμυνας ή της άμυνας. Ναι, ρε, τα αρθίστηκε στην πλατεία στο τέλος τώρα με πουλήσει μούριο άλλος και αμασίζω. Άσε τώρα. Αυτή τη λογική όμως και αν κάποιος έρθει στην Καρδίτσα να πάρει μάτς, δεν πρέπει να. Και την πέσει η Καρδίτσα, ότι πρέπει να τον διαλύσουμε. Για έτσι, μπράβο. Να το πικάκι, θα το πει και σε. Έτσι είναι. Θέλω να πω, δεν βγάζει πουθενά και το ξύλο όμως. Και ειδικά όταν μπλέκονται συμφέροντα και. Κοίτα τώρα, εγώ ας πούμε θα πάω σε ένα μέρος. Έτσι, ναι. Θα πάω στην Ερμούπολη. Ναι. Άμα μπω στην Ερμούπολη με κλωτσιές στο καφενείο, μαγκιά κτλ. Κάτι πρέπει να σεβαστώ το χώρο, ξέρω εγώ. Πώς θα γίνει. Σε αυτό συμφωνώ, Και η Σπαρτάκ νομίζω έχει μαζέψει και από τον Παναθηναϊκό. Τότε στην Ιμητού κλπ. Είχαν και αυτοί τέτοιο. Είχαν συμμετάσχει νομίζω από εκείνη την ομάδα. Ναι. Σπαρτάκ. Πώς? Δηλαδή σε εκείνο το συγκίνητη συνάντηση της Ιμητού στον αγώνα Βόλη, νομίζω ότι είχαν συμμετάσχει και αυτοί, είχαν πολύ ενεργή εμπλοκή. Εχμαλωσίες και λοιπά, κάτι τέτοιο. Αυτά εντάξει είναι για... Το θέμα είναι ότι αυτοί που μπλέκουν στα αυτά τα σκηνικά έχουν το θέμα, ξέρεις, και το ποινικό αν θες και λοιπά. Και εμείς καθόμαστε και τα λέμε... Πάντως ο Πούτιν αυτούς στο Μουντιάλ τους φήμωσε, τους φοβόταν πάρα πολύ και τους φήμωσε. Δεν εμφανίστηκαν πουθενά. Η αλήθεια είναι ότι μετά την ανατροπή εκεί πέρα της Σοβιετικής Ένωσης και αυτά, όλος ο χουλιγκανισμός και όλη η ιδέα... Και πολύ φασισμός. Να αναφέρουμε και το περιστατικό στην Τορπέντο, με τον έχρωμο παίχτη.
Ναι, ναι, και στη Σερβία και στο, και, και παντού δυστυχώς. Θα έρθεις στη Μαρμίτα να δούμε τον ΠΑΟΚ. Αυτό, αυτό ήθελα να πω. Τι ώρα είναι το, το μάτς? 8 είναι ο ΠΑΟΚ, 10 παρατέταρτο είναι η ΑΕΚ. Αλλά μην ξεχνάς, ώρα... το γήπεδο απέχει από, τη, από το μαγαζί 100 μέτρα. Δηλαδή θα γίνεται κοσμοσυρό εκεί πέρα. Και την ΑΕΚ θα δούμε μετά, γιατί και τον Ολυμπιακό αύριο θα πάμε καβάλα. Θα δούμε, νωρίς είναι ακόμα. Το πιο πιθανό είναι να έρθω να δούμε τη ΑΕΚ. Εντάξει. Και πρέπει μπορεί να μην για κανένα μπάνιο. Φύγε. Okay, τα λέμε, τα λέμε. Άντε, καλό καλοκαίρι, καλό διακοπές. Bye bye. Πάμε δύο τελευταία για σήμερα, ναι. Εγώ ακούγομαι. Μάλιστα. Ναι, γεια σας. Γεια σου Κώστα, γεια σου Βασίλη και στον άλλο Βασίλη. Γεια δύο, γεια σου, δύο μπίλι, ναι. Ναι. Γιώργος από Γερμανία. Καλώς το Γιώργο, έλα ρε. Γρήγορα ήθελα να πω πριν το ξεχάσω. Αν, αν θυμηθείς, πες στον κομμουνιστή που τα κόβει στο YouTube, πολλές φορές κόβονται οι τελευταίοι. Και επειδή είμαι τελειομανής, σαν και σένα, θέλω να ακούω και τον εαυτό μου όταν σε παίρνω τηλέφωνο. Θα το πω το παλιό κουμούνι να το, ναι, το καθαρίσει, ναι. Λοιπόν, αυτό που ρώτησες Κώστα από την αρχή δεν το απάντησε πιστεύω κανείς. Αν γουστάραμε εκπομπή με τους Βασίλιδες και τηλεοπτικά. Ναι, για να μην το πούν, μάλλον δεν γουστάρουν. Στο ίντερνετ. Εγώ γουστάρω με χίλια. Τώρα σήμερα με έκανες και μας κάνατε, με κάνατε και θυμήθηκα τις ωραίες Τετάρτες βράδια που είχαμε, συζητάγατε περισσότερο για Champions League. Εγώ περίμενα πάντα. Ανάλυση να ποδοσφαίρου, συστήματα, πληροφορίες, ναι, κοινωνικά θέματα, full. Ο λαός κάτω βάραγε να πούμε, έτσι, έτσι πρέπει να ζωντανές οι εκπομπές, για, ναι, σωστά. Κώστα, για μπάλα δεν ενδιαφέρει δυστυχώς κανείς, εγώ περίμενα πάντα εσένα μετά αυτό που θα μου λείψει πολύ το χειμώνα, είναι μετά τους αγώνες του Champions League, Τρίτη και Τετάρτη, ναι, τι θα πεις εσύ, τι θα πει ο γιατρός, τι θα πει ο Βασίλης, τι θα πει ο Στέφανος, εντάξει έβγαινε Δευτέρες περισσότερο, αλλά και Πέμπτες τα συζητάγατε με τον Στέφανο. Θα να προσαρμόσουμε τώρα το πρόγραμμα. Τι να κάνουμε, θα τα αλλάξουμε. Λογικά αυτή την εκπομπή που λες από το ίντερνετ να κάνετε θα πρέπει να είναι, γιατί Κυριακή Μαρμίτα, Δευτέρα Λαϊκό Δικαστήριο, θα πρέπει να γίνει Τρίτη Τετάρτη. Εγώ προτείνω. Δεν ξέρω, άμα θα μπαγιατέψει το πράγμα, άμα πάει Τρίτη Τετάρτη. Θα τα συμπτύξουμε όλα μαζί, νομίζω. Ναι, δύσκολα να δείχνετε όμως δικαιώματα Champions League, για να δείχνετε φάσεις αποκλείεται. Δύσκολα να πάρεις δικαιώματα. Να κάνουμε τράμπα καμιά αυτή. Έχουμε καλό εμπορικό κομμάτι εκεί που θα πάμε. Εκτός αν είναι τα γάρια αυτοί που θα είναι στο εμπορικό κομμάτι. Πάμε. Τελευταίος. Ήτανε τελευταίος ο Βίλος. Προτελευταίος. Πάμε τώρα στον τελευταίο. Έλα, Βίλε. Ο Άρης Γιατρουδάκο πλήρωσε για αυτά που έχει πάθει. Σωστό. Έχει πέσει τρεις φορές β' εθνική. Σωστό. Οι άλλοι πλήρωσαν. Σωστά, καλά το λέει. Καλά το λέει. Καλά το γιατί λέει. Βγαίνουμε μόνο να κράζουμε. Ναι, το λέει. Ο Ολυμπιακός τι έγινε, πλήρωσε. Ο Παναθηναϊκός τι έγινε, πλήρωσε. Εγώ, λέει, ο Πάοκ την... πλήρωσε. Εγώ την πλήρωσα, λέει, έτσι σου λέει. Και η ΑΕΚ έκανε τον Μπλουμ. Και η ΑΕΚ έκανε τον Μπλουμ. Έκανε Μπλουμ. Και η ΑΕΚ, ναι, και η ΑΕΚ την πλήρωσα. Το να λες. Διαφορά ξέρεις ποια είναι όμως, ότι η ΑΕΚ έχει το Μελισσανίδη, ο Άρης δεν έχει κανένα το Μελισσανίδη. Σωστό. Σωστό, γι' αυτό εμείς καθίσαμε 4 χρόνια. Να πω κάτι. Ο Άρης θα ήθελε να έχει κάποιο. Δηλαδή, να πω, αν υπήρχε ο αντίστοιχο Αριανό Μελισσανίδη. Αν υπήρχε ο αντίστοιχο Αριανό Μελισσανίδη, ο κόσμο του Άρη θα τον ήθελε ή όχι? Φυσικά θα τον ήθελε. Όταν λέω κόσμο του Άρη, εννοώ τον οργανωμένο κόσμο του Άρη. Α, τον οργανωμένο, ρε. Πάει αυτό, ρε. Μην το αναπαράγετε αυτό το πράγμα, μα έχετε πρίξει. Ο οργανωμένο και οι Αριανοί και οι Σουπεράδε και αυτά. Παγκιστρωθείτε από αυτό το πράγμα. Ο κόσμο θέλει να παγκιστρωθεί από αυτό το αμαρτωλό παρελθόν. Τελείως. Μόνο την ομάδα κοιτάμε τώρα, τίποτα άλλο. Κάτσε λίγο, Χατζινάκο, κάτσε λίγο. Τώρα το άλλο που λέτε εδώ τώρα για... βγαίνουν ανακοινώσεις για τα λεφτά που δίνει η ΕΡΤ στις ομάδες. Είναι ντροπή ο Άρης να πάρει λιγότερα λεφτά από τον Παναθηναϊκό. Οπα! Είναι ντροπή. Ποιος Παναθηναϊκός τώρα. Καταρχήν, εντάξει, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι το δεύτερο... Σε παρακαλώ πολύ, άκουσε. Ας το Γιατρουδάκο, μην μιλάς υποτιμητικά. Επειδή η Ξάνθη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα της Βόρειας Ελλάδας πλέον. Εντάξει, είναι. Ποιος είναι η δεύτερη, ποια είναι η πρώτη? Ο ΠΑΟΚ. Και μετά είναι η Ξάνθη. Η έδρα του ΠΑΟΚ ποια είναι εκεί πέρα, η Τουμπά. Πρώτη. Γιατί σε δίνει 8 μονάδες για πεντάδα και εμένα με δίνει 2,5 αφού είσαι μεγαλύτερη ομάδα? Γιατί σε δίνει 8 μονάδες για πεντάδα και εμένα με δίνει 2,5? Γιατί, κοίταξε, ο Άρης, ο Άρης έγινε... Γιατί εγώ είμαι Άρης και εσύ είσαι Ξανθούλα. Δυστυχώς ο Άρης έχει γίνει. Λοιπόν, κάνε μια μίμηση κόκκινη τώρα, θα ζητάει ο κόσμος. Άστε με τώρα να πάω να ξύσω τα παυτά μου και εγώ καμιά 10 μέρες. Και θα έρθω 27 του μηνός μόλις ξεκινάει το πρωτάθλημα. Αν δεν βουλιάξει κανένα καράβι, δεν έρθει καμία ταλίκα κατά πάνω μου. Αν δεν μάθω κανένα έμφραγμα, να πάρει κανένα έμφραγμα στην Ερμούπολη, δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει. Απαγορεύεται να αρρωστήσετε Αύγουστο, κύριε, στην Ελλάδα. Όποιο αρρωστήσει Αύγουστο στην Ελλάδα, όχι γρήπα και τέτοια, είναι βρώμα η δουλειά. Στα τα βρωμονοσοκομεία, αν δεν πληρώσει. Θα πει, πε ότι έχει λεφτά στην Ερμούπολη. Γλιτώνει με τίποτα. Προσευχή λοιπόν στον καλό Θεού. Ναι, και το σούπερ πούμε να σε πάρει. Ναι, το σούπερ ακόμη δει. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε 20... πόσο είναι, Δευτέρα είναι 27. 27 είναι Δευτέρα, ναι. Τότε εκεί με τον Μπούζο εκεί που θα έρθει και με τον Πρώτη εκπομπή δηλαδή, μετά την πρώτη αγωνιστική. Αν γίνει.